Να καλησπέρισουμε ξανά την Ελένη Μπούντου. Προφανώς θα έχεις βγει, Ελένη, στη διάρκεια της μέρας αρκετές φορές. Χαίρετε, παιδιά. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, Ελένη, σε ακούμε, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Χαίρετε, καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην αίθουσα τύπου του ΆΚΑ. Δεν έχει ξεκινήσει βεβαίως ακόμη η συνέντευξη του Χιμένε. Προηγείται ο Ισπανός τεχνικός της Ένωσης, βεβαίως με τον αρχηγό της ομάδας, τον Πέτρο Μάνταλο. Δεν έχουν πάρει ακόμη θέσεις οι δύο πρωταγωνιστές της ΑΕΚ. Ακόμη είμαστε σε διαδικασία αναμονής. 5 παρά 4 ήταν κανονικά η προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνέντευξης. Εντάξει, έχουν λίγο απόκληση αυτές οι ώρες. Τώρα βέβαια όχι και πάρα πολύ, αλλά Ελλάδα είμαστε. Okay. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Έχει γίνει κλήρωση για το ποιος θα είναι γηπεδούχος? Αλλά άσε με να το διευκρινίσω, γιατί κάτι τέτοιο δεν με απασχόλησε, να σου πω την αλήθεια. Θα το διευκρινίσω και θα σου πω σε πολύ λίγο ώρα. Βέβαια, τυπικό είναι αυτό, έτσι. Είναι, γιατί λογικά αν βγαίνει πρώτη ΑΕΚ, μάλλον θα βγαίνει επειδή είναι γηπεδούχος, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Το σκέφτομαι. Είναι ανάλογα και με τις ώρες, έτσι, και με τις ώρες προπονήσεων που έχουν οι δύο ομάδες. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν θα προπονηθεί στο ΆΚΑ. Ναι, ναι. Θα πάει στα Σπάτα την ίδια ώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα προπονηθεί εδώ στις 7 η ώρα. 1/4 ανοιχτό για τους εκπροσώπους του τύπου. Πριν από λίγο έφτασε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΟΚ Κυριάκος μαζί με τον Μάκη Γκαγκάτση. Αυτή την ώρα είναι έξω στο γήπεδο, στα δημοσιογραφικά θεωρία του γήπεδου, γιατί κοιτάνε επειδή βλέπουν το γήπεδο, βλέπουν και τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΠΑΕ από τον κύριο Πλιάτσικα. Χαλαρές συζητήσεις, έτσι. Τους ή άλλως στις 6:15 θα ακούσουμε τον Ράσμα Λουτσέσκου μαζί με τον Αντρέα Βιερίνια. 5:30 ώρα θα έχουμε και την κοινή φωτογράφηση των δύο αρχηγών. Έχει κόσμο? Υπάρχει έτσι εκπροσώπηση του τύπου μεγάλη? Αν υπάρχει, λέει, υπάρχει πάρα πολύ και νομίζω ότι και οι διαπιστεύσεις έχουν απλωθεί σε ένα τραπέζι. Είναι ενδεικτικό της συζήτησης που υπάρχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, θα υπάρξει μεγάλη κάλυψη βεβαίως για το συγκεκριμένο τελικό. Αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος, έτσι, πολλοί είναι οι δημοσιογράφοι που ήδη βρίσκονται εδώ για να καλύψουν τις δύο συνεντεύξεις. Αυτά, δεν έχουμε κάτι περισσότερο να προσθέσουμε. Μόνο νομίζω είναι περισσότερο τεχνικό το θέμα. Έτσι. Να σου πω, ναι. Ελένη, και όσο παρακολουθώ έτσι τους τελικούς κυπέλλων και των άλλων χωρών, νομίζω ότι ο ελληνικός τελικός πρέπει να είναι ένας από τους πρώτους που θα ανοίξουν τον χώρο, γιατί οι τελευταίες ημέρες του Μαΐου είναι αυτές που έχουν συνήθως τα παιχνίδια των κυπέλλων. Αναμένουμε δηλαδή από αυτό το Σαββατοκύριακο και για τα υπόλοιπα τρία να έχουμε αβέρτα τελικούς για να παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον εδώ που... Λες Παύλο, να κάνουμε καλό ποδαρικό? Δεν ξέρω, αυτό είναι στα πόδια των δικό σας των παικτών. Εμείς είμαστε απλοί παρατηρητές. Όχι, δεν εννοώ αναφορικά με τον ΠΑΟΚ. Εννοώ καλό ποδαρικό στην ομαλή διεξαγωγή του τελικού. Έτσι, αυτό γιατί, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ναι, γι' αυτό το ανέφερα, όχι τόσο προς τον ΠΑΟΚ, σαφώς και βεβαίως η πλάστιγκα, τουλάχιστον μιλώντας μαζί μου, και προς τον ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να γίνει ένας τελικός τον οποίο φοβούνται πολύ εντός εισαγωγικών. Έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα, όπως ανεφέραμε και προηγουμένως με τον Γιώργο στον αέρα. Το ζητούμενο είναι η ασφάλεια, έτσι, προέχει η ασφάλεια όλων όσων θα βρεθούν στο γήπεδο, να μην γίνουν έκτροπα, να μην χαρακτηριστεί από έκτροπο συγκεκριμένος τελικός, και σε δεύτερη μοίρα βεβαίως να εξετάσουμε και το ποδοσφαιρικό κομμάτι της υπόθεσης και την μονομαχία των δύο δικεφάλων. Πάντως, έτσι όπως έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές τον τρόπο, μάλλον το ποιες ομάδες έχουν αγωνιστεί σε τελικούς κυπέλλου τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι ο φετινός τελικός είναι φανερά ο πιο αντιπροσωπευτικός σε σχέση με τη δυναμικότητα που έδειξαν οι ομάδες στο πρωτάθλημα, καθώς είναι πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια που οι δύο κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες αγωνίζονται και στον τελικό του κυπέλλου. Ναι, απλά εδώ να σου βάλω την υποσημείωση του πώς πέρασε η ΑΕΚ στον τελικό, έτσι.
Νομίζω ότι σαφώς ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ πιο εύκολα, βρήκε τον δρόμο πολύ πιο εύκολα για τον τελικό, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που δυσκολεύτηκε με την Λάρισα, δυσκολεύτηκε τόσο εκτός έδρας όσο και εντός, και αυτό το γκολ του Λάζαρου Χρυσοδουλόπουλου στο τελευταίο κυριολεκτικά δευτερόλεπτο του αγώνα, την τελευταία στιγμή, για να σώσει την ΑΕΚ. Αλλιώς θα είχαμε ένα πολύ διαφορετικό τελικό. Ούτως ή άλλως τον χαρακτηρίζουμε τελικό των εκπλήξεων, έτσι. Το θεσμό των εκπλήξεων, συγγνώμη, τον τελικό κυπέλλου. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε η έκπληξη, όπως πολύ σωστά το λέτε εσύ. Θα έχουμε τις δύο κατά τεκμήριον καλύτερες ομάδες, καλύτερες τουλάχιστον αγωνιστικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος, θα βρεθούν και αντιμέτωποι στον τελικό. Μόνο που ο συγκεκριμένος τελικός, που ναι, μεν φιλοξενεί τις δύο κατά τεκμήριον καλύτερες ομάδες, έχει μια ιδιομορφία συγκριτικά με άλλες χρονιές και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τι γιατί, έτσι. Και μπορεί να σημαίνει ο συγκεκριμένος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες, και γι' αυτό και όλες και προηγουμένως αναφέραμε ότι το σημαντικό είναι και αυτό που προέχει, είναι η ασφάλεια, η ομαλή μετάβαση και η μετακίνηση των οπαδών στο ΠΑΟΚ, γιατί αυτή είναι στην ουσία που θα κάνουν πάλι χιλιόμετρα, αυτή είναι που θα έχουν ώρες αναμονής στις Αφίδνες, στα τελευταία διόδια, και από εκεί γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, ανά 20.000, γιατί αξίζει και αυτό να το σημειώσουμε και να το τονίσουμε, θα μεταφέρονται στο ΆΚΑ. Εκεί είναι το σημείο συνάντησης τουλάχιστον των οπαδών που θα ταξιδέψουν από την Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ακριβείς λεπτομέρειες και ακριβείς οδηγίες και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, που ενδεχομένως θέλει να βρεθεί μεμονωμένο στο γήπεδο. Άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, αυτοί θα συγκεντρωθούν στον Πανελλήνιο στις 2.30, αν δεν κάνω λάθος. Όσοι θέλουν βεβαίως μπορούν να μπουν στην επίσημη στο σελίδα του ΠΑΟΚ και να κλικάρουν τις ακριβείς λεπτομέρειες και οδηγίες, και από εκεί θα μεταφερθούν τμηματικά πάλι και αφού υποβληθούν σε διάφορους ελέγχους στο γήπεδο. Υπάρχουν και οδηγίες ακόμη και για τους οπαδούς από την Νότια Ελλάδα. Το καλό, αυτό το οποίο σημειώνουμε έτσι και αναφέρουμε εδώ και αρκετές ημέρες, είναι ότι συγκριτικά με τον τελικό του 2014 θα ξεκινήσουν γύρω στις 5 το πρωί οι οπαδοί των δύο ομάδων, Παύλο. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι το να ξεκινήσεις 10 το βράδυ, να είσαι όλο το βράδυ στην ταλαιπωρία και στον δρόμο, συγκριτικά με το να ξεκινήσεις 5 το πρωί, όσο να είναι έχει διαφορά και όσο να είναι γλιτώνει, αν θέλεις, κάποια επιπλέον κούραση. Τώρα τι να σου πω, το έχω κάνει το ταξίδι αυτό αρκετές φορές και ομολογώ ότι μπορεί να είναι και ξεκούραστο ορισμένες φορές, μπορεί να είναι και υπερβολικά κουραστικό άλλες. Νομίζω ότι... Δεν μπορείς να το υπολογίσεις, πραγματικά. Νομίζω ότι το σημείο κλειδί πάντα σε αυτές τις αναμετρήσεις είναι ο γυρισμός. Γιατί το πώς θα κατέβεις όλοι λίγο πολύ, αν θέλεις από το προηγούμενο βράδυ, από την προηγούμενη μέρα, ανεξάρτητα από την ταλαιπωρία, είναι τέτοια η δίψα τους και η ανυπομονησία τους για να βρεθούν στον τελικό μήνυμα, το ορίζω ότι θα γίνει. Οπότε το ξεπερνάς όλο αυτό. Το θέμα είναι ο γυρισμός. Σε περίπτωση κατάκτησης δίκης, καταλαβαίνεις και εσύ ότι όλα φαντάζουν πιο εύκολα, πιο εφικτά. Ο γυρισμός είναι πάντοτε δύσκολος όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το ιδανικό, όταν το αποτέλεσμα βεβαίως δεν συνδυάζεται με κάποιο τρόπο. Ωραία, ωραία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ταξιδέψει, να πούμε, Παύλο, στην Αθήνα με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, ενώ ήσυχε πριν από τα παιχνίδια να έχουμε την αποστολή. Ο Ράσμαν Λουτσέσκου προτίμησε να πάρει όλους τους ποδοσφαιριστές, όλους τους διαθέσιμους στην Αθήνα. Από χθες το απόγευμα βρίσκεται η αποστολή του δικεφάλου στην Αθήνα. Το έκανε και πέρσι στο Βόλο, δύο μέρες πριν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, τη διεξαγωγή του τελικού, βρίσκεται εδώ πέρα. Η ομάδα πρέπει να μείνει, και αυτό τουλάχιστον φρόντισαν να κάνουν οι επιτελείς, οι σύνοδοι του ΠΑΟΚ, να μείνει ανυπηρέαστη από όλο το κλίμα των ημερών, να μείνει ανυπηρέαστη από τη μετάβαση, τη μετακίνηση, τη δίψα, όπως θέλει, πες το, των οπαδών του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στο τελικό του ΆΚΑ. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει ρίξει βεβαίως το βάρος στην τακτική όλες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά τέτοια παιχνίδια, ό,τι τακτική και αν κάνεις, όσα πλάνα και να δοκιμάσεις, είναι το αποτέλεσμα μιας χρονιάς, και βεβαίως εκείνο που παίζει ρόλο έχει να κάνει το ψυχολογικό κομμάτι, η ψυχολογική προετοιμασία πριν από τέτοιους τελικούς. Νομίζω ότι πολύ καλύτερα θα μας εξηγήσει και ο Βιερίνη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αργότερα στην συνέντευξη τύπου, και ο ίδιος έχει δώσει πολλές τέτοιες παραστάσεις, έχει δώσει πολλούς τελικούς, ξέρει από την προετοιμασία ψυχολογική και όχι μόνο πριν από τέτοιους τελικούς, και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει και εκείνος πώς το αντιμετωπίζουν και πώς το βλέπουν ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο έχει τη δική του αγωνία. Βλέπω τώρα τον Μανώλο Χιμένεθ να κατευθύνεται στην αίθουσα τύπου.
Μαζί του βεβαίως ο Πέτρος Μάνταλος, χειραψία των δύο, οπότε σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε και ζωντανά. Κατευθυνόμαστε λοιπόν στην αίθουσα. Αν θέλετε και εσείς σιγά σιγά. Νομίζω ότι και εμείς είμαστε έτοιμοι με τα link, με όλα τα τεχνικά, την τεχνική υποστήριξη που ίσως χρειαστεί για να μπορέσουμε να το βγάλουμε στον αέρα. Οπότε είμαστε και εμείς έτοιμο πόλεμοι. Αν υπάρχει κάποιο θέμα με το link, με καλείτε για να το βγάλουμε και εμείς ζωντανά. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, αφήνω και τα σχολιάζουμε σε πολύ λίγο. Έγινε, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του Μανώλο Χιμένες. Οι κάμερες πότε θα είναι έτοιμες και για να κλείσουμε, να κλείσουμε και την πόρτα εδώ όσοι να περάσουν για να μην έχουμε φασαρία. Καλωσορίζω και τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στην αίθουσα. Από την πλευρά τη δική μου, τουλάχιστον συναδελφικά και δημοσιογραφικά, έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά, αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια άψογη διοργάνωση τελικού χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, τουλάχιστον στο δικό μας το επίπεδο, το δημοσιογραφικό, από όλες τις πλευρές. Και αυτό είναι και δικιά μας παράκληση. Για να μην καθυστερούμε άλλο, ερωτήσεις για τον κύριο Χιμένεθ και για τον Πέτρο Μάνταλο, προπονητής μας και ο αρχηγός μας, είναι συνέντευξη τύπου. Αντώνη. Estamos esperando la recompensa después de haber hecho una gran copa. Αυτό που περιμένουμε είναι την ανταμοιβή μετά από μια μεγάλη δουλειά που έχουμε κάνει στο θεσμό του κυπέλου. Solo las finales llegan los que han ido sorteando las diversas eliminatorias y ahora lo que hay que disfrutar de esta final. Στο τελικό φτάνουν οι ομάδες οι οποίες μπόρεσαν και πέρασαν στις διάφορες προκριματικές φάσεις και τώρα πρέπει να το απολαύσουμε, να το διασκεδάσουμε. Es un título por un partido. Είναι ένας τίτλος που το δίνει ένα παιχνίδι. Hay que darlo todo. Και πρέπει να τα δώσουμε όλα. Εγώ δεν βρίσκω η ομάδα μας να έχει κάποιο άγχος για αυτό το τελικό, για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα είναι ένας τελικός, όπως είπε και ο προπονητής μας, που το κύπελλο το δίνει 90 λεπτά, ίσως και 120. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας είναι να μπούμε από το πρώτο λεπτό και να διεκδικήσουμε και αυτό το τίτλο τη φετινή σεζόν. Has estado en tres temporadas aquí en Grecia, esa es la tercera final que estás en la final de la Copa. Es un éxito enorme. Un comentario. Bueno, sí, la verdad que es un éxito enorme. He tenido la suerte de ganarla y la desgracia de perderla. Pero es importante, llegar a una final no es nada fácil. Y sobre todo porque vamos a recordar que nos hemos encontrado siempre rivales muy duros para llegar a esa final. Las dos últimas finales hemos tenido que eliminar a Olympiacos. La final que ganamos tuvimos que eliminar a un gran Panathinaiko. No es un enfrentamiento de todos contra todos, pero aún teniendo grandes rivales y difíciles partidos que disputar, hemos tenido la suerte de meternos tres veces en la final. Είναι αλήθεια ότι είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι στον τελικό του κυπέλου. Την πρώτη φορά μπορέσαμε και τα καταφέραμε. Τη δεύτερη φορά είχαμε την ατυχία και δεν το κατακτήσαμε. Και φέτος που έχουμε την ευκαιρία άλλη μια φορά να δώσουμε τη μάχη μας. Μπορέσαμε και παίξαμε απέναντι σε αντιπάλους πολύ δυνατούς. Την πρώτη περίοδο που ήμουν εδώ μπορέσαμε και περάσαμε από τον Παναθηναϊκό. Φέτος μπορέσαμε και παίξαμε με τον Ολυμπιακό και περάσαμε. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δεν αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες, όλους τους αντιπάλους. Αλλά εμείς είχαμε την τύχη μέσα σε εισαγωγικά να παίξουμε απέναντι σε αντιπάλους πολύ δυνατούς. Και φέτος έχουμε την ευτυχία να βρισκόμαστε άλλη μία φορά στο τελικό για να μπορέσουμε να τα δώσουμε όλα και να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Επόμενη ερώτηση για τον προπονητή μας ή για τον αρχηγό μας.
Πέτρος. Η κατάκτηση του ντάμπλ μετά από 40 χρόνια είναι ένα επιπλέον κίνητρο για εσάς στον αυριανό τελικό. Σίγουρα, νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια ο κάθε ποδοσφαιριστής, στην ομάδα, προπονητής και όλο το επιτελείο είναι αυτό που σκέφτεται. Πρώτα βασικά θέλουμε να κατακτήσουμε το κύπελο. Και να το κατακτήσουμε, αυτό θα σημαίνει ότι η ομάδα θα γράψει, οι ποδοσφαιριστές μάλλον θα γράψουν τη δική τους ιστορία στην ιστορία αυτού του μεγάλου συλλόγου. Είναι το μόνο που σκέφτεται είναι να κερδίσουμε το κύπελο βασικά. Πέτρο, για σένα, τι έχεις να πεις σε όλα τα παιδιά που έχουν περάσει παρόμοιο τραυματισμό με σένα, που σε είδαμε να λυγίζεις στην αρχή της χρονιάς και σε βλέπουμε έτοιμο για ένα τελικό μέσα στην ίδια σεζόν? Έχω αναφερθεί πολλές φορές στο τραυματισμό μου, δεν είναι η πρώτη φορά. Σίγουρα ένας δύσκολος τραυματισμός, έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι είναι στο ποδόσφαιρο μέσα. Νομίζω μέσα από αυτές τις καταστάσεις ο ποδοσφαιριστής και ο κάθε άνθρωπος νομίζω προσπαθεί να βιώσει όσο πιο δυνατός μπορεί μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Έτσι έκανα και εγώ και είμαι αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά σας να σας μιλάω και έτοιμος ώστε να μπορέσω να βοηθήσω στον αυριανό τελικό. Κύριος Γκίνας. ¿Crees que hay un favorito en el partido de mañana? A un solo partido todo es posible y yo creo que no, hay favoritos y más cuando se enfrentan los dos equipos que más fuertes se han mostrado en la liga. Νομίζω ότι σε ένα μόνο παιχνίδι δεν υπάρχει κάποιο, δεν μπορούμε να μιλάμε για φαβορί και πόσο μάλιστα όταν σε αυτό το τελικό έρχονται αντιμέτωπες δύο ομάδες οι οποίες έδειξαν ότι ήταν οι πολύ δυνατές κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Πέτρο, ακούγεται ότι η ομάδα έχει αδειάσει, ότι η ομάδα λόγω των πανηγυρικών εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αρκετό καιρό πριν, δηλαδή από το Λεβαδιακό μέχρι και την Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει ξεμπουκώσει, έχει χάσει ενέργεια. Εσύ είσαι μέσα από την τύρια, πώς το εισπράττεις αυτό και αν ισχύει? Σίγουρα το ότι η ομάδα έχει καταφέρει κάτι πολύ μεγάλο, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς από τους φοριστές, αλλά νομίζω και εσείς το ότι έχουμε πετύχει αυτή τη σεζόν. Νομίζω από τους φοριστές γι' αυτό ανταμείβεται, γι' αυτό πληρώνεται, ώστε να ξέρει πού πρέπει να σταματήσουν οι πανηγυρισμοί του και πού πρέπει να ξαναμπεί στο μυαλό του ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μετά το πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα, το πήραμε στα χέρια μας, είχαμε πει όλοι οι παίχτες ότι ό,τι πανηγύρια θα κάνουμε θα είναι το βράδυ της Κυριακής. Και από τη Δευτέρα η ομάδα έχει μπει στο τρυπάκι ότι έχει ένα μεγάλο μάτς αύριο. Η Άκη έχει να πει κάτι αύριο ή από τη στιγμή που έχει επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από 24 χρόνια είναι ήδη επιτυχημένη σεζόν? Είναι ήδη demostrar algo mañana o ya después de haber ganado después de 24 años que ha ganado la liga no tiene que demostrar nada. Si AE quiere seguir creciendo, cada partido tiene que demostrar algo, no parar nunca. Yo intento aprender de los grandes equipos que ganan una Champions y quieren otra. Ganan una liga y quieren otra. Ganan un partido y quieren otro. Si quiere crecer y quiere estar entre los mejores, no puede perder nunca la competitividad. Αν η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει αύριο, αυτό που πρέπει να κάνει, αν θέλει η ΑΕΚ να συνεχίζει να μεγαλώνει, αυτό που πρέπει να κάνει είναι αύριο να προσπαθήσει να κερδίσει όπως σε κάθε παιχνίδι. Οι μεγάλες ομάδες, όταν κερδίζουν ένα Champions League, θέλουν να κερδίσουν το επόμενο. Όταν κερδίζουν ένα πρωτάθλημα, θέλουν να κερδίσουν το επόμενο. Όταν κερδίζουν ένα κύπελο, θέλουν να κερδίσουν το επόμενο. Εγώ θέλω την ΑΕΚ να συνεχίσει να μεγαλώνει και για να μπορέσει να το κάνει, δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ να είναι ανταγωνιστική. Pero lo que hemos jugado en esto sabemos también que en el fútbol se puede ganar y se puede perder. Lo que hay que intentar siempre es ganar y AEK siempre intenta. Αλλά όσοι έχουμε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί μια ομάδα να χάσει, μπορεί να κερδίσει. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνει πάντα είναι να προσπαθεί για την νίκη. Και αυτό θέλει η AEK να κάνει, να προσπαθεί να μπαίνει πάντα, να προσπαθεί για να κερδίσει.
για το... Ναι. Δική μου γνώμη είναι ότι η ομάδα της ΑΕΚ δεν έχει να αποδείξει απολύτως τίποτα σε κανέναν, ούτε σε αυτή την αίθουσα, ούτε έξω από αυτή την αίθουσα σε κανέναν. Νομίζω συμφωνώ απόλυτα με τα λόγια που είπε ο προπονητής, ότι με αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Μετά το μια κατάκτηση ενός τίτλου, σκέφτονται αμέσως το πώς θα κατακτήσουν τον επόμενο. Γιατί αυτό που έχουμε πει μεταξύ μας τα παιδιά είναι ότι η ΑΕΚ τώρα ξεκινάει. Δεν της φτάνει ένα πρωτάθλημα. Un comentario que el árbitro va a ser de España. Bueno, pues no sé si eso ocurre normalmente en la demás liga, ¿no? Que venga un árbitro extranjero a arbitrar la final de un país. Δεν ξέρω ακριβώς αν μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα πρωταθλήματα αυτό. Ένας διαιτητής από άλλη χώρα να έρθει έτσι ώστε να διαιτητεύσει σε έναν τελικό κυπέλλου. Pero bueno, viene un árbitro con experiencia internacional y todos confiamos en que tenga suerte, le salga bien su partido y que no ayude a ningún equipo con sus decisiones, sino simplemente ayude al fútbol. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι έρχεται ένας διαιτητής ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, είναι διεθνής και αυτό που ελπίζουμε είναι να κάνει ένα καλό παιχνίδι, να μην υπάρχουν παράπονα και να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς να υπάρξουν διαιτητικά λάθη. Por eso ha pitado más de 250 partidos en primera división y partidos internacionales porque es un buen árbitro, imagino. Γι' αυτό έχει σφυρίξει πάνω από 250 παιχνίδια στην Primera División, έχει σφυρίξει σε άλλα παιχνίδια, σε εθνικές, γιατί νομίζω ότι είναι ένας καλός διαιτητής. Αυτό φαντάζομαι. No, nada, simplemente que jueguen al fútbol. Nosotros nos regimos por las reglas del juego. Una vez nos equivocamos, pagamos, una vez lo hacemos bien y nos premian. Es decir, el fútbol está regido por una norma, por unas leyes y son los árbitros los máximos jueces que tienen que dictaminar dentro del campo qué está bien y qué está mal. Son humanos y por supuesto se pueden equivocar. Lo que no está permitido es el error queriendo, ¿no? Αυτό που θα τους πω είναι να προσπαθήσουν να παίξουν οι ποδοσφαιριστές μου ένα καλό ποδόσφαιρο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι. Ο υπεύθυνος για να δίνει τους κανόνες και να ακολουθούν όλοι είναι ο διαιτητής. Οι ποδοσφαιριστές ακολουθούν και πρέπει να συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Φυσικά και μπορεί να υπάρξει κάποιο ανθρώπινο λάθος. Το κακό είναι να γίνεται ένα λάθος όταν υπάρχει θέληση. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. El año pasado hubieron algunas cosas antes de empezar el partido entre los aficionados. Ahora mismo el ambiente entre los dos aficionados, digamos, de los dos clubes es bastante intenso. Sí, que intensa. ¿Sí quieres mandar algún mensaje? Sí. Por esto, en este caso. Pues gracias, porque para ese tipo de preguntas estaba mi mente muy preparada. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί για αυτήν εδώ τέτοιου είδους ερώτηση είχα προετοιμαστεί πνευματικά. Porque somos nosotros con nuestras respuestas y vosotros con vuestras preguntas los que podemos enfriar o calentar un partido. Γιατί είμαστε εμείς με τις δικές μας απαντήσεις και εσείς οι δημοσιογράφοι με τις δικές σας ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε να ζεστάνουμε το κλίμα ή να το ψυχράνουμε το κλίμα, να γίνουν τα πράγματα πιο ομαλά. Y desgraciadamente en esto de los eventos deportivos o de cualquier tipo de evento las personas de a pie, como yo las suelo llamar, las que están en la grada, son las grandes perjudicadas siempre. Και δυστυχώς σε τέτοιου είδους αγώνες, όταν γίνεται κάτι δυσάρεστο, αυτοί που βλάπτονται περισσότερο είναι οι όρθιοι, όπως τους ονομάζω εγώ, είναι ο κόσμος που βρίσκεται στις κερκίδες. Nosotros
nos regimos por unas normas deportivas, estamos protegidos por los árbitros, estamos protegidos por la policía, hay quien está protegido por guardaespaldas, pero las personas que están en la grada, que al final son las que se pegan, no están protegidas por nadie. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για εμάς που βρισκόμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά εμείς είμαστε, προστατευόμαστε από την αστυνομία. Οι διαιτητές προστατεύονται από την αστυνομία. Όσοι βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο, κάποιοι μπορεί να προστατεύονται από προσωπικούς φρουρούς. Αυτοί που είναι όμως στις κερκίδες δεν έχουν την προστασία, τη σημαντική προστασία από τη μεγάλη δυνάμεις. Por lo tanto, pediría que todo el mundo fuera coherente, que pensara en mañana, en el día después del partido. Tienen que volver con sus vidas, tienen que volver con su familia y nadie tiene que llegar a casa herido. Γι' αυτό, αυτό που σκέφτομαι και αυτό που θα ήθελα είναι ότι όλος ο κόσμος να λάβει τα δικά του μέτρα, έτσι ώστε και να έχει στο μυαλό του ότι θα πρέπει να σκέφτεται την επόμενη μέρα, το πώς θα γυρίσει στο σπίτι του, το πώς θα γυρίσει στη δουλειά του και κανείς να μην έχει πληγωθεί. Tenemos que intentar por todos los medios que sea una fiesta del fútbol. Que las aficiones compitan en quién anima más a su equipo. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι να καταφέρουμε να, ότι αυτό το αυριανό παιχνίδι θα πρέπει να είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Οι οπαδοί, οι φίλαθλοι των δύο ομάδων να προσπαθήσουν και να επικεντρωθούν στο ποιος θα δώσει περισσότερη όθηση σε αγωνιστικό πλαίσιο στις ομάδες τους. Y que seamos los profesionales los que intentemos ganar los partidos. Εμείς οι επαγγελματίες, από την πλευρά μας, είμαστε αυτοί που πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα περσινά επεισόδια δεν άρεσαν, η εικόνα των περσινών επεισοδίων δεν άρεσε νομίζω σε κανέναν. Όποιος ήταν στο γήπεδο, όποιος παρακολουθούσε τον αγώνα από την τηλεόραση. Αυτό το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε εμείς, σαν ποδοσφαιριστές, σαν δημοσιογράφοι, νομίζω και ο κόσμος που θα έρθει για να δει αυτό το παιχνίδι, είναι ότι μπορούμε να διοργανώσουμε ίσως ένα τελικό κυπέλλου με κόσμο και των δύο ομάδων χωρίς να υπάρχει κανένα είδους επεισοδίων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όπως οι υπόλοιπες χώρες. Είμαι σίγουρος ότι ο φετινός τελικός δεν θα έχει καμία σχέση με το περσινό και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Είναι όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα περί προβλήματος, περί δημοσιογράφων και επί όλων των σχετικών. Δική μου επιθυμία ή μάλλον απέτηση είναι η ίδια ευπρέπεια ακριβώς στις ερωτήσεις και σε όλη την διαδικασία να υπάρξει και στη συνέντευξη τύπου του κ. Λουτσέσκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αυτά από την συνέντευξη τύπου του Μανόλο Χιμένεθ. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Παύλο, αλλάξαμε μέρα σήμερα, έτσι. Τι γίνεται. Έχουμε μπει σε ένα mood τελικού. Λίμπερο στα γήπεδα, λίμπερο στις συνεντεύξεις τύπου. Επιστρατευτήκαμε γιατί μπαίνουμε όντως αυτό το... Στο mood. Στο mood, να πούμε, του τελικού. Ακούσαμε τον κύριο Χιμένεθ και τον Πέτρο Μάνταλο. Τι θα πάρουμε... Θα έχουμε και την Ελένη σε λίγο. Ωραία. Θα έχουμε και την Ελένη σε λίγο. Δεν ακούσαμε κάτι που δεν πήρε, ναι. Ναι, ο οποίος, εγώ θέλω να κάνω έτσι ένα μικρό σχολιάκι για τον Μάνταλο, ο οποίος τουλάχιστον για μένα, δεν θέλω να κρίνω το αν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή όχι, πάντως όταν έχεις δύο τραυματισμούς, φίλε, και συνεχίζεις να επανέρχεσαι, αυτό για μένα λέει πολλά, εγώ του βγάζω το καπέλο. Και αυτό που λες, έτσι λόγω της αγωνιστικής του επαναφοράς, αν θες, από τους τραυματισμούς, αλλά και γενικά σαν άτομο, όσες φορές το έχει δοθεί και στο παρελθόν να σχολιάσει τα όσα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η γνώμη του ήταν αρκετά θετική, αρκετά καλή, έτσι όπως πρέπει να μιλάει, ας πούμε, κάποιος αρχηγός. Ήταν έτσι η συνέντευξη τύπου του Χιμένεθ και του Μάνταλου. Του Λουτσέσκου είναι προγραμματισμένα από ό,τι ξέρω για τις 6 και 4. Σωστά. Δεν ξέρω τώρα αν γίνει και πιο νωρίς, επειδή τέλειωσε νωρίς ο Χιμένεθ. Αυτό όχι, θα το γνωρίζω. Όλα πάνε βάσει προγράμματος, πάνε, γιατί ωραία, ναι. Έτσι όπως λέει το πρόγραμμα, η πρώτη μισή ώρα ήταν αφιερωμένη στον προπονητή και τον αρχηγό της ΑΕΚ από τις 5 παρατέταρτο μέχρι τις 5 και 4. Mm-hmm. Ξεκίνησε λίγο αργότερα από τις παρατέταρτο.
αλλά στις 5:30 θα πάμε σε μια κοινή φωτογράφηση για τους αρχηγούς των φιναλίστ μαζί με το κύπελο. Τώρα εγώ αν ήμουν ας πούμε στη θέση κάποιον από τους δύο, σίγουρα θα έκανα και μια πρόβα, να ξέρεις. Δηλαδή θα το έπαιρνα, το σήκωνα, ναι, έτσι, ναι, να δω, είναι βαρύ, δεν είναι, άμα μπορείς να το πετάξεις κάπου. Εννοείται ας πούμε ότι θα... Σίγουρα θα το έχεις εκεί. Θα είχα και την τρολιά στην off κάμερας, να το πούμε έτσι απλά. Ναι, εννοείται φυσικά. Δηλαδή να δεις, να κάνεις μια πρόβα, το πώς είναι να σηκώνεις το τρόπαιο. Είναι το κύπελο που πραγματικά το θέλουν και οι δύο ομάδες, δεν θα μπορούσαν να μην το θέλουν και οι δύο ομάδες. Κυρίως βέβαια η ΑΕΚ είχε, πέρασε το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Γενικά είχε δύσκολο και με τη Λάρισα δυσκολεύτηκε στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ είχε εύκολες προκρίσεις με τον Πανιόνιο, εύκολες. Φυσικά τις έκανε αυτός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε, έτσι, καλό θα είναι να υπάρχει καλή συνεννόηση ανάμεσα στις πλευρές των δύο ομάδων. Πολλά βέβαια περισσότερα στη συνέχεια. Νομίζω έχουμε την Ελένη Μπούντου στην γραμμή. Να την καλησπερίσω κι εγώ. Μιλήσατε πριν. Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά. Καλησπέρα και πάλι. Νομίζω ότι ακούσαμε καθαρά τα όσα είπε ο Μάνταλος με τον Πέτρο Μάνταλο. Σε πολύ λίγο ετοιμαζόμαστε και για τον Παόκδο και τον Ράζβα Λουτσέσκου. Εκείνο το οποίο κρατάμε βεβαίως και ξεκινάμε από το τέλος είναι ότι ρωτήθηκαν για το μήνυμα που πρέπει να περάσουν και να δώσουν στον τελικό. Σαφώς πεισμένη τόνη δεν γίνεται να γίνει και αλλιώς βασικά εν ώψη τέτοιου τελικού. Αυτό που ανέφερε ο Μανώλο Χιμένεθ είναι ότι εγώ πάντα σκέφτομαι όχι εμάς που έχουμε την προστασία, οι διαιτητές που έχουν την προστασία, αλλά σκέφτομαι πάντα τους όρθιους όπως χαρακτηριστικά αποκαλώ τους οπαδούς. Οπότε το βασικό και το ζητούμενο είναι εκείνοι να σκεφτούν ότι αύριο θα πρέπει να γυρίσουν στο σπίτι τους, θα πρέπει να γυρίσουν στις οικογένειές τους και να είναι όλοι μαζί. Δεν σκέφτομαι λοιπόν. Επομένως σκέφτομαι αυτούς ότι αυτή η τελική είναι για αυτούς, είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Από την πλευρά του ο Πέτρος Μάνταλος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας και τονίζοντας πως δεν πιστεύει ότι θα επανεληφθούν τα όσα έγιναν πέρσι στο Βόλο, ότι η εικόνα πέρσι δεν άρεσε σε κανέναν και το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι ότι μπορούμε να διοργανώσουμε έναν τελικό χωρίς να υπάρχει τίποτα, χωρίς να συμβεί το παραμικρό και ότι ο περσινός δεν έχει καμία σχέση με τους τελικούς κυπέλου. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι της ΑΕΚ έριξαν αρκετά τους τόνους, ακόμη και ο Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο ήσυχες εντός εισαγωγικών δηλώσεις. Σημείωσε ότι αυτό είναι ένα εντάλεπτο, είναι ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε αν υπάρχει φαβορή. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν υπάρχει φαβορή. Και μάλιστα όταν μιλάμε για έναν τέτοιο τελικό που οι δύο πολύ δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος θα βρεθούν στον τελικό. Βέβαια δεν απέφυγε να ρίξει και την πηχτή του, έτσι, την μομφή του, λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν. Αυτό για την ακρίβεια το ανέφερε ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος ανέφερε ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή για την ΑΕΚ, αναφερόμενος βεβαίως στο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα εδώ μέσα σε κανέναν και τίποτα, τίποτα εκεί έξω. Για το πώς βλέπουν οι δύο πρωταγωνιστές της ΑΕΚ τον αυριανό τελικό, σαφώς και η ΑΕΚ θέλει να δείχνει ότι μεγαλώνει συνέχεια, ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός. Όταν κατακτάς ένα πρωτάθλημα είναι λογικό να θέλεις και τον επόμενο χρόνο του πρωτάθλημα. Όταν κατακτάς το κύπελο να θέλεις ξανά το κύπελο. Δική μου γνώμη είναι ότι δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Απλά ένα σύλλογος, μια ομάδα μεγαλώνει κατακτώντας χρόνο με το χρόνο και βάζοντας βεβαίως τον πύχη ψηλά με την κατάκτηση τροπέων. Ρωτήθηκαν βεβαίως και οι δύο για την παρουσία για του ξένου διαιτητή στον τελικό. Όπως είπε και ο Χιμένεθ, το ότι έρχεται ένας ξένος διαιτητής, καταρχάς δεν ξέρω αν μπορεί κάτι τέτοιο να σταθεί σαν σενάριο, σαν προοπτική, αλλά από τη στιγμή που έρχεται ένας τέτοιος γίνεται για να μην υπάρχουν παράπονα, να μην υπάρχουν διαιτητικά λάθη. Βεβαίως η ΑΕΚ ρωτήθηκε για το γεγονός ότι κέρδισε το πρωτάθλημα, ακολούθησαν φιέστες, κόντρα φιέστες, θα πω εγώ με αστερίσκους και χωρίς. Αν η ομάδα είναι συγκεντρωμένη, είναι προσγειωμένη στην υπόθεση
κύπελο, όπως είπε και ο Πέτρος Μάνταλος, από την, μέχρι την Κυριακή πανηγυρίσαμε, από τη Δευτέρα ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας το κύπελο και ότι σκεφτόμαστε μόνο το κύπελο. Δεν υπάρχει κανένα άγχος από την πλευρά μας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στα 90 με 120 λεπτά. Σύντομη συνέντευξη τύπου και των δύο, χωρίς τη μεγάλη απάντηση, τη μεγάλη ατάκα, αν θέλετε, θα μπορούσε να συζητηθεί. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως γίνεται αντιληπτό, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρχει ένα πιο ήπιο κλίμα, τουλάχιστον από τους πρωταγωνιστές. Ελπίζουμε, Ελένη, βέβαια, όσο ήρεμος έδειξε ο Μανώλο Χιμένεθ, να είναι και στον πάγκο αύριο, γιατί έχει, και έχει ένα έντονο ταπεραμένο και αυτός, και ο κύριος Τσέσκου είναι λίγο εκδηλωτικός. Και να σου πω, Δημήτρη, και όλα, Δημήτρη μαζί σου δεν μιλάω. Ναι. Να σου πω κιόλας ότι προφανώς και ο Χιμένεθ δεν έχει κανένα λόγο και να ρίχνει λάδι στη φωτιά, έτσι, εφόσον η ιστορία έγραψε το πώς το έγραψε, έτσι, και τι αστερίσκοι μπήκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ξέρουμε εμείς. Εφόσον η ιστορία έγραψε ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, δεν έχει κανένα λόγο να ανεβάζει τους τόνους ή, αν θέλεις, να προκαλεί με τις δηλώσεις του πριν από ένα μάτς τελικό, πριν από τον τελικό. Εκείνος ο οποίος είναι θυγμένος, και στην προκειμένη βεβαίως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ράσβαν Λουτσέσκου, έχουν κάθε λόγο να είναι τρελαμένοι εντός εισαγωγικών. Οπότε δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τον Ισπανό. Το ακούσαμε, το καλύψαμε βεβαίως για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, γιατί αυτό αρμόζει σε ένα τελικό κυπέλλου. Αλλά από εκεί και πέρα η low profile εικόνα του Χιμένες, οι δηλώσεις του, νομίζω ότι τις περιμέναμε, όπως εξήγησε κιόλας, γιατί είναι αυτός ο οποίος εν τέλει πήρε το πρωτάθλημα όπως το πήρε. Ωραία. Ελένη, σε αφήνουμε λογικά να συνεχιστεί το ρεπορτάζ. Απλά ενημέρωσε μας λίγο ο Σταύρος, ο Δημήτρης. Αυτή τις φωνές τους θα τις ακούσουμε καθόλου? Θα τις ακούσετε αργότερα. Θα τις ακούσετε. Περιμένουμε στις 5.30 τον Αντελίνο Βιερίνια να έρθει στο γήπεδο για να γίνει κοινή φωτογράφηση με τον Πέτρο Μάνταλο, κοινή φωτογράφηση των δύο αρχηγών με το κύπελο, το οποίο βρίσκεται στην αίθουσα τύπου, και μετά βεβαίως να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ και να δούμε ένα μέρος της προπόνησης, εκεί που σίγουρα θα ακούσετε και τις φωνές των παιδιών μας. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, πάρε τις ανάσες σου, και εκεί γύρω στις 6 και κάτι θα κάνουμε ξανά μια σύνδεση. Αν θέλετε να κάνουμε μια σύνδεση εκεί στις 5.30-6 παρά, για να δώσουμε το παρασκήνιο, αν θέλετε, ή την κοινή φωτογράφηση. Ωραία. Θα δούμε πώς θα τρέξει και εδώ το πρόγραμμα και θα σε ενημερώσουμε, Ελένη. Ξέρουμε ότι είσαι stand-by εκεί, έτοιμη, με το κινητό παραπόδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αργότερα. Ωραία. Αυτά με το τι έγινε με την πλευρά της ΑΕΚ. Σε κανένα δεκάλεπτο θα αρχίσει και γίνει η φωτογράφηση. Και φυσικά μετά τι. Τι. Όλα αυτά, ας πούμε, τα τηλετουργικά, τι. Άμα δεν παίξουν καλή μπάλα αύριο, φίλε. Και πέρα από την μπάλα, είναι αυτό που είπα και στην Ελένη. Όλα τα ωραία που θα δηλώσουν και οι δύο πλευρές να εφαρμοστούν και στον αγωνιστικό χώρο. Να μην δώσουν ούτε ένα παραμικρό πάτημα, ας πούμε, στον κόσμο να... Και υπάρχει έτσι και μια εωρείται έτσι μια δαμόκλειος σπάθη, η οποία λέγεται Brexit, την οποία δεν ξέρω πόσες φορές την έχουν αφήσει είτε να εννοηθεί, είτε το έχουν πετάξει σαν σπόντα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εντάξει, οκ, ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα. Είναι ένα από το σημαντικότερο. Αλλά είναι και ένα ζήτημα το οποίο... σίγουρα θα αφήσει πάρα πολλές ομάδες έολες στον σχεδιασμό τους για την επόμενη χρονιά, αν τυχόν δημιουργηθούν καταστάσεις οι οποίες οδηγήσουν σε αποφάσεις που θα απαγορέψουν τις ελληνικές ομάδες ή την ελληνική ομοσποδία να συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις, είτε μέσω συλλόγων είτε μέσω εθνικής ομάδας. Έτσι, νομίζω είναι το πιο σοβαρό τεστ, γιατί αν κάτι δεν πάει καλά αύριο, δεν μπορεί κανένας να δικαιολογήσει κανέναν, έτσι. Δηλαδή έχουν γίνει τόσα πράγματα φέτος, αν και στο τελευταίο μάτς τη σεζόν εδώ για τα δικά μας τα εγχώρια, κάτι δεν πάει καλά, τότε πραγματικά θα υποστούμε, νομίζω, συνέπειες σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει ούτως ή άλλως... Καλυπορηθεί τα μέγιστα. Ναι. Έχουμε και τον ξένο το διαιτητή. Θα δει και αυτός. Είναι Μαρμπέλα είναι η Μαρμπέγια. Πώς το λένε, Μπαρμπέγια. Μπορμπαλάν. Μπορμπαλάν. Μπορμπαλάν ή Μπορμπαγιάν. Εντάξει, Μπορμπαλάν το λένε όλοι. Μπορμπαγιάν δεν τον έχω ακούσει. Νομίζω είναι η τελευταία του σεζόν. Είναι 45 χρονών.
είναι τελευταία του σεζόν. Αυτό, ναι, φίλε, με τους διαιτητές, θυμάμαι, τώρα είναι και 5:30, θα πάμε και στο break. Θυμάμαι έτσι κουβέντες που έχω ακούσει από μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι έλεγαν τι ακριβώς γινόταν στις δεκαετίες 60-70 που ερχόντουσαν ξένοι διαιτητές να παίξουν. Ιστορίες οι οποίες, ναι, είναι πραγματικά έτσι, αν μπορούσαμε να το κάνουμε. Ρε φίλε, τώρα θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, γιατί μας έρχεται και το καλοκαίρι και δεν θα έχουμε αγωνιστική κίνηση τα Σαββατοκύριακα, τουλάχιστον να μπορούμε να θα κάτσω και θα ψάξω έτσι κανένα 2-3 πραγματάκια, λίγο και με τα αρχαία από αυτά, να μπορέσουμε έτσι να δούμε τι γινόταν παλαιότερα με τους ξένους διαιτητές. Αυτό που θέλω να έχουν πω, δώσει δικαιώματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι διαφορετικές εποχές τότε, διαφορετικές εποχές τώρα, η πληροφόρηση τότε ήταν ελάχιστη. Ήταν πολύ δύσκολο έτσι να μάθεις πράγματα τοπιών, ας πούμε, κάποιων διαιτητών. Ειδικά για το μέσο άνθρωπο, παιδί μου, έτσι. Ναι, τώρα, ας πούμε, τώρα τα μπορεί... social media σου δίνουν τη δυνατότητα να ενημερωθείς αν έχεις ένα κινητό στα χέρια σου σε δευτερόλεπτα. Ξέρω εγώ τώρα. Σωστά. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Παρακολουθείς και όλα μέσω τηλεόρασης, ίντερνετ, πολλά παιχνίδια, άμα είσαι έτσι λίγο κινητικός. Και έχεις και χρόνο για σκότωμα. Εδώ μας έβγαλε και ο Χρήστος στο πρόγραμμα. Πολύ για το πράγμα. Αυτό το τριήμερο, διήμερο. Αυτό το πράγμα, ναι, για να, ναι, τηρηθεί, ναι, πρέπει. Δημήτρης Ζανακτής και Παύλος Δραπτόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Θα πάμε σε break. Θα μας κάνει ένα πακετάκι ο Γιάννης, ωραίο. Θα μας κάνει ένα πακέτο, ναι, και θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη. Έτσι. Την Κυριακή, τώρα θα συνεχίσουμε τουλάχιστον μέχρι τις 7 σίγουρα. Αλλά την Κυριακή θα βαρεθείτε να μας ακούτε. 2 η ώρα την Κυριακή. Ναι, φίλε. Εκεί θα έχουμε μπάσκετ, Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να έχουμε κανένα κύπελο, κανένα, ναι, τέτοιο. Μπορεί να έχουμε μεθεόρτια ή μεθ το άλλο. Ναι, αλλά δεν σε πιο χαμηλή κλίμακα. Ναι, έτσι, δεν ξέρω, γιατί, τη λέξη. Γενικά, ρε παιδάκι μου, από τις 2 μέχρι και τις 7 θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλη την αγωνιστική και μη κίνηση της Κυριακής. Οπότε πάμε σε break τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, πιστεύουμε. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Ακούσαμε νωρίτερα την συνέντευξη τύπου από τον Μανώλο Χιμένεθ και τον αρχηγό τον Πέτρο Μάνταλο. Καλώς τον. Λοιπόν, για την από πλευράς ΑΕΚ, έτσι, με τα λόγια που περιμέναμε, όπως συνηθίζεται εξάλλου στις συνεντεύξεις τύπους, χαμηλή τόνη και από τον προπονητή της ΑΕΚ και από τον Πέτρο Μάνταλο, και φυσικά είναι κάτι που περίμενα εγώ, έτσι, μετά όσα βγήκαν από τους ανθρώπους του ΑΕΚ, είναι ότι περιμένω το παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο άγχος, έτσι, δηλαδή είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ένωσης ότι δεν έχουν αυτό το μεγάλο άγχος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ουσιαστικά παίζει εντός έδρας ΑΕΚ, παίζει σε ένα γήπεδο που έδωσε 30 αγώνες πλεολόγος φέτος, και αυτό καλό θα είναι βέβαια να το αποβάλει το όποιο άγχος έχουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι η συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Αντελίνο Βιερίνια, του προπονητή και του αρχηγού του ΠΑΟΚ, αντίστοιχα θα γίνει σε 6:15, περίπου σε μισή ώρα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε και την φωτογράφηση για τις δύο πλευρές μπροστά στο κύπελο. Είναι τα τελετουργικά που περιμένουμε, έτσι, που κάνουν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Μετά στις 7 η ώρα υπάρχει η προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ. Στον πρώτο τέταρτο θα είναι ανοιχτές για το κοινό, για τους δημοσιογράφους. Έτσι θα πάρουμε κλίμα και από την προπόνηση των ασπρόμαυρων, έτσι, το πώς είναι εκεί το κλίμα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή να προετοιμάζεται για τέτοιου είδους παιχνίδια. Αυτό το καλό, η καλή πίεση που υπάρχει μέσα τους για να πάρουν αυτό το τρόπαιο θα είναι η κινητήριος δύναμη των παιχτών του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελο που θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, θέλουμε να πιστεύουμε, για δεύτερη σερή χρονιά μετά τον περσινό τελικό στο Βόλο, εκεί όπου
Κακά τα ψέματα, θέλουμε να ξεχάσουμε κυρίως λόγω των επεισοδιών που είχαν γίνει πριν την έναρξη του αγώνα. Οι συνθήκες, αν θέλετε, γηπεδικά και τριγύρω είναι καλύτερες σε σχέση με τον Βόλο φέτος στο ΆΚΑ, ένα γήπεδο πολύ μεγαλύτερο και ο προαύλιος χώρος εκεί πέρα επιτρέπει στην αστυνομία και τους διοργανωτές να ελέγξουν λίγο παραπάνω την κατάσταση. Πέζο γέφυρες δεν έχουμε εκεί πέρα στο ΆΚΑ, οπότε νομίζω ότι με λίγη προσοχή και καλή θέληση και από τις δύο πλευρές να μην έχουμε τα όσα είδαμε πέρσι στον Βόλο. Θέλουμε να ελπίζουμε. Πού είσαι, Παύλο, τι έγινε, πήγες λίγο μέσα, ε? Μας ζητούσε ο κύριος που μας ενοχλούσε πριν. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε, περιμένουμε την Ελένη για την φωτογράφηση, δεν ξέρω εσύ άμα είσαι και καμιά... Φωτογράφηση? Ναι, δεν έχουμε φωτογράφηση, όχι εμείς, στο κύπελο. Αν έχουμε κάποια σύνδεση από εκεί πέρα και σε περίπου μισή ώρα, δεν ξέρω και αν έχεις μια ειδοποίηση στο όχι, τέτοιο, κανένα μήνυμα. Τι δεν μπορούσα να, τίποτα, να δεν δω, είναι ωραία, είναι δεν έχουμε κάτι, οπότε δεν υπάρχει κάτι νότερο και από την Αθήνα για να πάμε προς το παρόν και όπου μετά τοπίζεται το ενδιαφέρον αρκετοί εδώ από τον Λίμπερο, από το ΠΑΟΚ 24, ήδη βρίσκονται στην πρωτεύουσα. Είδα κάτι φωτογραφίες, ο καιρός είναι καλός, είδα λιακάδα, καθώς τις προηγούμενες μέρες, όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ρε φίλε, το μεταξύ, ναι. Αυτό το σημερινό με τον καιρό ήταν απίστευτο. Δηλαδή, το σημερινό ή το χθεσινό? Όχι, το σημερινό. Επειδή σηκώθηκα νωρίς το πρωί, γύρω στις 7 και κάτι, ήμουν στο πόδι, είχε μία δροσιά. Ναι. Μετά, μέχρι τις 8-9, αυτή η δροσιά λίγο σαν να πήγε να γίνει περισσότερη. Βγάζει ήλιο, ζεσταίνει, μετά ξαναφεύγει ο ήλιος. Ναι. Χάνεται λίγο έτσι η ζέστη και από τις 4 και μετά έχει απίστευτη ζέστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Ναι, έχει ένα συνεφόκαμα όπως... Τι θα μας τρελάνει αυτό το. Και δεν έχουμε και έκθεση βιβλίου ακόμα. Πού να έρθει και έκθεση βιβλίου? Πότε γίνεται συνήθως, μας, τέλη Μαΐου, ξέρω εγώ να. Α, είναι στον καιρό κάπου τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Ναι, ήταν δύσκολες ημέρες, όχι μόνο καιρικά. Είχαμε και τις διακοπές χθες, νερού, ρεύματος. Έχετε νερό? Μέχρι το πρωί δεν είχαμε 11. Τώρα έχουμε, εντάξει. Τώρα έχετε? Τώρα. Μετά θα έρθω από εκεί. Ναι, πιστεύω ότι ομαλοποιήθηκε σε όλη την Θεσσαλονίκη πλέον. Δύσκολα. Λες, ε. Αυτό το σε όλη, μην το δένεις και ναι, κόμπο. Ναι. Εντάξει, ναι, όντως. Μην το δένεις και κόμπο. Μπορεί να... Ναι, ναι, μπορεί να έχουμε δράβαλα, να πούμε, και στην συνέχεια. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν ήταν τόσο έντονο όσο και πριν κανένα δίμηνο. Τέλος πάντων, εγώ δεν γκρινιάζω. Δεν γκρινιάζω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείς να... ούτε να ελέγξεις, ούτε να είσαι προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσεις τόσο σφοδρά φαινόμενα. Όσοι γκρινιάζουν, γκρινιάζουν γιατί το έχουν στο αίμα τους να γκρινιάζουν. Κοίτα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Απλά, όντως, λέω, όσοι ξέρουν λένε ότι ήταν έντονη πλεολόγος τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά γι' αυτό δεν θες να είναι έτοιμη μια υπηρεσία, ρε παιδί μου... Και όχι για τα νορμάλ καιρικά φαινόμενα, έτσι. Αν μπορεί είναι, να γίνει προετοιμασία για αυτό το πράγμα, ναι. Για κάτι, νομίζω ότι έχει διάφορα άλλα πράγματα να γκρινιάξεις. Πράγματα που είναι λίγο πιο ζωτικά. Εγώ πάντα βάζω, τουλάχιστον στη δικιά μου την ψυχοσύνθεση, έτσι, πάντα βάζω την ατομική ευθύνη του, ναι, κάθε, ναι, ναι, ένα, ναι, από εμάς ως ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, εσύ, ρε φίλε, όταν πας και καίς, ας πούμε, το δάσος, που βάζεις φωτιά το δάσος για ένα κολοϊκόπεδο, δεν ξέρεις ότι εκεί που θα κάνεις εσύ το οικόπεδό σου και θες να το αποχαρακτηρίσεις από δασικό, εκείνο το μέρος σταματάει τη βροχή ή περιορίζει τον όγκο του νερού, το οποίος κατεβαίνει, ναι, αντί να τον συγκρατεί και δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα. Είναι εκδίκηση της φύσης που έχεις. Μα εσύ... Μα φυσικά δεν θα κερδίσεις ποτέ σε αυτό το μπραντεφέρ με τη φύση. Δεν κερδίζεις. Δεν γίνεται. Θα χάσεις μακροπρόθεσμα, θα χάσεις. Μπορεί να κερδίσεις στις πρώτες 10-15 φορές που θα δώσεις αυτή τη μάχη. Στο τέλος πάντα θα χάσεις. Είναι όπως όταν μπαίνεις μέσα στο καζίνο.
Δεν γίνεται να φύγει κερδισμένο από το καζίνο. δεν γίνεται, ρε φίλε. Ναι, ναι, πήγε λίγο η. Εντάξει. Τι να πούμε, ψέματα να πούμε. Λέει ο άλλο. Δεν μπορούν, λέει, να έρθει το ρεύμα, ξέρω εγώ, ή δεν μπορεί να. Ή, τι έγινε, γιατί κόπηκε το νερό. Εντάξει. Θεώρησε η ίδρυυση ότι το νερό είναι θολό και δεν πρέπει να το στείλει, δεν πρέπει να πάρει την ευθύνη για το πόσιμο νερό εφόσον υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τι να κάνανε, να τα αφήνανε. Μετά μα τα αφήνανε και έβγαινε το νερό το θολό από τις, τις βρύσες, θα λέγανε κοίταξε τους, δεν δίνουν σημασία. Άμα θες να κράξεις την ίδρυυση, καλύτερα πες τι χαζομάρα επικοινωνιακή είναι αυτή που βγάλανε μια κοπελίτσα να μοιράζει νερά στην Αγία Σοφιά. Εντάξει, άμα θέλει να κάνεις κάτι ρε ΣΥΕΙΑΘ, πόσες μέρες ήταν κομμένο το νερό, κόψε. Σε αυτούς που δεν έχουν εισόδημα, κόψε ρε φίλε, δώσε μηδενικό λογαριασμό. Εκεί να σε καταλάβω. Εκεί να δω ότι ναι, όντως έχεις κοινωνικό προφίλ και ναι, σκέφτεσαι. Ναι. Εκεί είναι να σε καταλάβω. Τώρα από εκεί και μετά. Είναι. Μεγάλη συζήτηση, ο καθένας έχει και την δική του γνώμη. Εννοείται, προς αυτό το. Και ο Χάρη Κάλαχαν μας έχει καλύψει όλους. Τι? Δεν ξέρεις τι έχει πει. Για μπες. Ο Clint Eastwood στην ταινία στο Βρώμικο Σκάρι. Λέει είναι. Οι απόψεις λέει είναι σαν τις οπίστιες οπές μας. λέει ο καθένας έχει και από μία. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Όντως βλέπουμε εδώ φωτογραφίες από τους δύο αρχηγούς μπροστά από το κύπελο για να επανέλθουμε στα δικά μας και με αρκετούς να παροτρύνουν τον Αντελίνο Βιερίνια να το πάρει, να το πάρει σπίτι του. Θα το δούμε αυτό αύριο στον αγωνιστικό χώρο. Βιερίνια που είναι ένας από τους παίχτες που παρότι πέρσι δεν ήταν στον ΠΑΟΚ, έτσι και μέχρι πέρσι είχε αρκετά χρόνια να παίξει τον δικέφαλο. Θέλει όσο κανένας άλλος να σηκώσει ο δικέφαλος αυτό το τρόπαιο. Παρότι ξένος είναι από τους παίχτες που νιώθει, ρε παιδί μου, σαν ένας φίλαθλος της ομάδας, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του. Πλάκα, ναι. Ο Βιερίνια. Έχει σχεδόν μια δεκαετία που πρωτοπάτησε το πόδι στη Θεσσαλονίκη. Μη σε πω και. Όχι, όχι. Τόσο, κάτσε, 23, 23. 8-9. Τόσο ήταν. Το 8-9, όχι, το 7-8 σίγουρα δεν ήταν. Νομίζω το 8-9 έρθει. Κάπου στην, τόσο, ναι, στην ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι. Ναι, έχει. Ήρθε μικρός. Πλησιάζουμε τα 10 χρόνια ναι, ναι. Που γνώρισε την Θεσσαλονίκη και δεν νομίζω και να την αφήσει γιατί. Παντόφλα θα πει. Είναι η γυναίκα. Ξέρει και τα ελληνικά πλέον. Πλέον. Ναι. Οπότε νομίζω ότι ούτως ή άλλως περνάει καλά εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην πόλη και θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως, κάνα δύο χρονάκια ακόμα, σίγουρα δεν θυμάμαι το συμβολαιό του, αλλά νομίζω κάνα δύο χρονάκια τα έχει ακόμα. Ο Αντελίνο Βιερίνια δεν είναι και τόσο μεγάλος, 32 νομίζω είναι. Είναι ο πλέον και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και πρότυπο για αρκετά νεαρά παιδιά τα οποία θέλουν να ανέβουν και στην πρώτη ομάδα αλλά και στους νέους που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι ένα καλό πρότυπο Βιερίνια, ένας παίχτης που δεν έχει προκαλέσει ποτέ με τα όσα έχει πει και τα όσα έχει κάνει βέβαια στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια όλοι μας αυτοί που έχουμε στο μυαλό μας πλέον είναι το αυριανό παιχνίδι, δεν το κοιτάμε τόσο μακροπρόθεσμα. Εδώ η φωτογραφία του Μπορμπαλάν γενικά έχει παίξει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Τι γνώμη έχεις, μιας που τους άλλους δεν έχουμε κάτι. Είσαι από αυτούς που λένε, ρε παιδί μου, έπρεπε να είναι Έλληνας ο διαιτητής, καθώς ούτως ή άλλως είναι η δική μας υπόθεση, ή είσαι στη δική μου πλευρά που λέω, παιδιά, καλύτερα ο ξένος. Ας πούμε και το ένα σφύριγμα δεν θα το θεωρήσουμε, ξέρεις, από τη μία πλευρά στην άλλη. Δεν ξέρω. Δεν έχεις περίπτωση στο. Όχι, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το εκλάβω. Γιατί
μπορεί ο ξένος να ήρθε και να είναι και καμικάζι. Σου λέει θα πάω, θα κάνω αυτό που ανοίγω εισαγωγικά, μου είπαν, κλείνω τα εισαγωγικά, να κάνω, και γιατί θα με, ξανά, θα με ξαναδούνε ποτέ. Ναι, όχι, έτσι μας έχουν οδηγήσει ρε φίλε να σκεφτόμαστε. Άδικο έχω, δεν είναι... Δεν έχεις άδικο. Απλά το θέμα, το καλό της υπόθεσης είναι ότι πες ότι παίρνει ρε παιδί μου ένα σφύριγμα για ΑΕΚ, δύο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι, το αντίθετο. Δεν θα πεις, άρε μπορμπαλά να πούμε, σε έκανο. Εγώ είναι αυτό κάτι που, ουδέτερο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να γίνει και πάντα αυτό ζητάω είναι να καθιερωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κάνουν βαθιές τομές για να αλλάξουν ορισμένα πράγματα η αμερικάνικη ρίση follow the money, να ακολουθήσουν το χρήμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιληφθούμε αν κάποιοι έχουν σχέση με σχέσεις εξάρτησης με κάποιους που θεωρούνται δυνατοί. Όσο δεν ακολουθάς το χρήμα, τόσο θα μπλέκεις ναι. Στα σενάρια των... Έλα εδώ ρε, εσύ χι διαιτητή, ξέρω εγώ. Πώς με μια δουλειά στην τράπεζα θα σου πω εγώ ή έχοντας, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί με ρούχα και 6 χρόνια διαιτησίας έχεις αυτά τα χρήματα. Ναι. Ή... Πού δουλεύουν, ας πούμε, οι αδερφοί σου ή η γυναίκα σου, σε ποια εταιρεία δουλεύουν, ποιανού συμφερόντων είναι αυτή η εταιρεία. Μόνο έτσι μπορείς να ξεδιαλύνεις όλη την κατάσταση. Όσο δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τόσο θα διαιωνίζεται μια κατάσταση η οποία απλώς θα αλλάζει ισχυρό άνθρωπο ανά τα χρόνια. Ναι. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι, εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Τώρα για το αν, είναι αν θα είναι ο διαιτητής καλός ή κακός, μένει να το δούμε. Εντάξει, είναι από τις καλές σφυρίχτες της Ισπανίας. Μιας και που παρακολουθώ Ευρώπη και Πριμέρα, αν θες, κυρίως στην Πριμέρα, ό,τι γίνεται κακό, βέβαια και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, προέρχεται από τους επόπτες και από τα offside τα οποία δεν σφυρίζουν ή σφυρίζουν. Ειδικά στην Ισπανία έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω αν η βοηθή του είναι αυτή τη συνομοταξία, αλλά θυμάμαι όσο βλέπω Ισπανία ότι τα τρομερά παράπονα είναι προς τους επόπτες και όχι τόσο στον διαιτητή της αναμέτρησης. Και εμένα η άποψή μου είναι ότι όσο κακούς διαιτητές βρίσκουμε στην Ελλάδα, άλλο τόσο κακούς διαιτητές βρίσκεις σε κάθε πρωτάθλημα. Δηλαδή, παρακολουθώντας είτε ιταλικό ποδόσφαιρο, πιο πολύ που παρακολουθώ βέβαια Premier League, στα παιχνίδια της Premier League πραγματικά έχει πάρα πολύ κακούς διαιτητές, οι οποίοι ναι μεν μπορεί να μην χάνουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, δηλαδή να μην ξεφεύγουν σε συμπεριφορές παίκτες ή όχι, αλλά υπάρχουν φάσεις στις οποίες, ρε φίλε, λες δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην έχεις δει αυτή την παράβαση. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι για μένα πιο καπάτσι, πιο τσάκαλοι διαιτητές είναι οι Ιταλοί. Αυτή την αίσθηση έχω παρακολουθώντας χρόνια την Ιταλική Σερία. Νομίζω ότι οι πιο τσάκαλοι διαιτητές, αυτοί τους οποίους δεν μπορείς να τους κοροϊδέψεις και πάρα πολύ, είναι οι Ιταλοί, γιατί όσο να είναι, είναι λίγο πιο επαγγελματίες στην πονηράδα από όσο είναι οι Έλληνες. Έτσι, έτσι. Είναι προσωπικότητες, αν θες. Έτσι, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον δύο, τόσο ο Σάτο όσο και ο Ταλιαβέντο. Είναι από τους διαιτητές που παρότι μπορεί να έχεις ένα σφύριγμα εις βάρος, ρε παιδί μου, είναι ότι το κάνει γιατί όντως το είδε ή το πιστεύει και δεν είναι από πλευράς κάποιας ομάδας. Εμένα μου άρεσε αρκετά και ο Ριτσόλι. Και ο Ριτσόλι, σωστός. Τον ξέχασα αυτόν. Ήταν και ένας... Δεν θα τοποθετήσω έτσι επειδή το γνωρίζουν όλοι τον Κολίνα στις μεγάλες προσωπικότητες. Αλλά ρε φίλε,
όσοι πίστευαν ότι ο Κολίνα είναι πραγματικά ένας πολύ καλός διαιτητής και μια ισχυρή προσωπικότητα, νομίζω ότι το απέδειξε και με τη μετέπειτα πορεία του. Δηλαδή δεν έδωσε κάποιο ιδιαίτερο πάτημα να πεις μια κακιά κουβέντα για αυτόν, γιατί αντιπροσώπευε την FIFA σε συνέδρια και τέτοια, και ήταν πραγματικά άνθρωπος ο οποίος δεν μπερδεύτηκε στα μετά όσα έγιναν στα αρκετά πράγματα που έχουν γίνει στη FIFA τα τελευταία χρόνια. Σωστό. Κύριε Ζάτσιε, θα πάμε σε break, πάμε σε ένα break και γιατί, μετά έχουμε τα καλά, γιατί έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Αντελίνο Βιέριν. Έχουμε ΠΑΟΚ μετά, οπότε εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, λίγα λεπτά και μετά τις 6 ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 στην ειδική περίσταση, αν θέλετε, αυτών των ωρών, αυτών των ημερών, λίγο πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος που είναι αύριο στις 8.30. Θα μπούμε σιγά σιγά στο τελευταίο 24ωρο. 8.30 είναι. 8.30 είναι, ναι. Τι δεν είναι 9. Όχι, 8.30. Όχι, 9. Κάπου το είδα 9. 8.30 είναι, 8.30. Τους είχαμε κάνω εγώ, έχω πάθει, έχω κάνα τέτοιο. Για μπες λίγο, καμιά φορά δεν ξέρεις. 8.30. Ναι, εντάξει. Τότε καμιά φορά παθαίνεις κανένα blackout με τις, ώρες. 8.30 και δεν ξέρω, μου ήρθε λίγο κάπως ότι την αργά, ρε παιδί μου, μόλις έμαθα την ώρα. Βέβαια δεν θυμάμαι πέρσι τι είχε γίνει. 7.30 ήταν. 7.30, ναι. Καλά το μου έρχεται στο μυαλό. 8.30 ώρα, εντάξει, πλέον είμαστε λίγο πριν το καλοκαίρι. Μέρα θα είναι ακόμη 8.30 ώρα όταν θα ξεκινά το παιχνίδι. Ελπίζουμε να είναι η ώρα έναρξης κανονική, όχι όπως πέρσι. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει, σε 3 λεπτά πρέπει να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Αντελίνο Βιερίνια. Πριν ακούσατε εδώ ζωντανά και τον Μανώλο Χιμένεθ και τον Πέτρο Μάνταλο από πλευρά ΣΑΕΚ, υπήρξε η φωτογράφηση από τους δύο αρχηγούς μπροστά από το κύπελο. Έτσι συγκρατημένη, είδα έτσι δεξιά-αριστερά, η χειραψία, οι σχέσεις των δύο, των δύο ποδοσφαιριστών. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, τόσο Βιερίνια με τον Πέτρο Μάνταλο, αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Και περιμένουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου σε περίπου 2-3 λεπτάκια να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, διότι 7 η ώρα είναι η προπόνηση, οπότε δεν μπορεί να πάει πίσω. Και μετά το πρώτο τέταρτο θα είναι ανοιχτό για τους δημοσιογράφους. Θα έχουμε εκεί κάποια σύνδεση με τις 7 και 4 για να δούμε πώς κυλάει η προπόνηση αυτή. Βέβαια, εντάξει, δεν περιμένουμε να δούμε κάτι που δεν περιμένουμε. Δεν ξέρω, θα έχουμε και Ελένη Μπούντου νομίζω σε λίγο. Θα την έχουμε στον αέρα προκειμένου να μας δώσει την εξέλιξη, πράγματα τα οποία τουλάχιστον εμείς από εδώ δεν θα τα βλέπουμε, καθώς νομίζω ότι θα πρέπει ήδη να έχουν αφηχθεί η Λουτσέσκου Παύλα Βιερίνια στην αίθουσα. Θα έχουμε Ελένη σε λίγο, κύριε Ιωάννη. Θα έχουμε Ελένη σε λίγο. Okay. Εγώ βασικά περιμένω να ακούσω λίγο Κόλκα, λίγο Τζομπατζόγλου, να δούμε εκεί το δικό του το ρεπορτάζ, τι ενδιαφέροντα πράγματα θα μπορούσε να μας δώσει. Είναι, νομίζω όσο περνάνε οι ώρες εκεί, η παρουσία, γιατί όλων, όσο έχουμε στον αέρα την Ελένη, ναι μεν ακούμε με κάθε λεπτομέρεια αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω από τις συνεντεύξεις τύπου, αλλά ενδιαφέρον νομίζω ότι θα έχει το μάτι και η εμπειρία των Σταύρου και Δημήτρη, προκειμένου να δούμε τι άλλο έχει συμβεί, κάποια έτσι πραγματάκια τα οποία θα μπορούσαν να έχουν το αλατοπίπερο, έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να είναι έτσι όπως το πολύ σωστά το λες, το μπαχαρικό που δίνει έτσι διαφορετική γεύση στην Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, έτσι, δηλαδή και το τι πάνω κάτω λένε οι πρωταγωνιστές και το όλο τελετουργικό. Απλά έτσι τα υπόλοιπα είναι κάτι που θα δώσουν ενδιαφέρον. Ωραία, την έχουμε την Ελένη από το ΑΚΑ. Γεια σου Ελένη και πάλι. Χαίρετε παιδιά και πάλι. Είμαστε σε αναμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αρχίζει, ωραία. Οπότε είμαστε εντάξει.
Είχαμε πριν την κοινή φωτογράφηση του Αντελίνο Βιερίνια και του Πέτρου Μάνταλου. Αν θέλει, Δημήτρη, σε μια δεύτερη ανάγνωση της συγκεκριμένης χειραψίας, κρύα στιγμή, έτσι, κρύα στιγμή εντός εισαγωγικών. Α, καλά το είδα εκεί στις φωτογραφίες, όντως, ναι. Και η γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις των δύο, χωρίς πολλά-πολλά, μπήκανε για το τυπικό της υπόθεσης για να στείλουν αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό σας είπα πριν να μιλήσουμε και στην κοινή φωτογράφηση, γιατί θα είχε ζουμί και όντως είχε ζουμί, γιατί ήταν πολύ κρύα, πολύ τυπική διαδικασία ανάμεσα στους δύο. Έδωσαν χειραψία μόνο και μόνο για τις κάμερες και για τις φωτογραφίες, δεν υπόθηκε τίποτα μεταξύ τους και χρειάστηκε κιόλας να επαναλάβουν την διαδικασία, να το κάνουν για λογαριασμό της κάμερας και των φωτογραφιών. Ίσα-ίσα μπροστά στο κύπολο, μπροστά στο τρόπαιο το οποίο βρίσκεται εδώ. Φωτογραφήθηκαν οι δύο αρχηγοί, ο Πέτρος Μάνταλος και ο Αντελίνο Βιερίνια. Και έτσι, αφού ολοκληρώθηκε το τυπικό της υπόθεσης και της διαδικασίας, αποχώρησαν οι δύο αρχηγοί και πλέον περιμένουμε τον Ράζουαν Λουτσέσκου να τον ακούσουμε και αυτόν. Βεβαίως μαζί με τον Αντελίνο Βιερίνια και στις 7 να παρακολουθήσουμε ένα μικρό μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ, ανοιχτή για 15 λεπτά. Τα είπαμε και προηγουμένως, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο η συνέντευξη Χιμένεθ. Λογικό και επόμενο είναι να πέσουν οι τόνοι και να θέλει ο ίδιος ο Ισπανός αρχικός να ρίξει τους τόνους. Να δούμε τι θα πει βεβαίως και ο Ρουμάνος. Αρκετοί είναι οι εκπρόσωποι του τύπου που βρίσκονται εδώ πέρα. Εδώ είναι και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βεβαίως και το προσωπικό του δικεφάλου και ο Μάκης Καγκάτσης από πλευράς διοίκησης και υπεύθυνης ασφαλείας και υπεύθυνοι επικοινωνίας βεβαίως βρίσκονται στο ΆΚΑ και νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου. Δεν έχει πολλά να προσθέσουμε, η αλήθεια είναι, από την σημερινή ημέρα. Νωρίτερα έγινε επιθεώρηση από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, όχι προς επιθεώρηση, γιατί μία μέρα πριν το τελικό, τι επιθεώρηση μπορεί να κάνεις, έγινε έτσι μια βόλτα έξω στο γήπεδο, έξω στις κερκίδες. Είδαν πού ακριβώς θα φιλοξενούνται οι οπαδοί του δικεφάλου, σε ποιες θύρες θα βρίσκονται. Μέχρι να τελειώσει η διαδικασία της συνέντευξης τύπου της ΑΕΚ, οι άνθρωποι του δικεφάλου βρέθηκαν έξω στο γήπεδο, έκαναν μια μικρή βόλτα. Και κατόπιν περιμένουμε εδώ τον Ράζουαν Λουτσέσκου για να ξεκινήσει η συνέντευξη και να δούμε και ένα μέρος της προπόνησης. Μια προπόνηση που ολοκληρώνει την προετοιμασία του δικεφάλου. Αν θέλετε, είναι περισσότερο αναγνωριστική, περισσότερο προσαρμοστική. Εξοικείωση με του... το γήπεδο, Άμπραμ, με την ώρα κιόλας πάνω κάτω του αγώνα. Ακριβώς. Μια μισή ώρα διαφορά, 8.30 αύριο τελικώς, στις 7 η προπόνηση του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, έτσι. Βλέπω σιγά σιγά να ετοιμάζονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά είναι και η συνδρομητική βεβαίως που καλύπτει το γεγονός, οπότε έχουμε μια πρώτη τοποθέτηση από την συνδρομητική μέχρι να μπουν οι άνθρωποι του δικεφάλου. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή μέχρι να ετοιμαστούν κάμερες και φωτογράφοι. Και να δούμε αν ο Λουτσέσκου, που δεν το συνηθίζει, θα αποκαλύψει και πώς στρέφεται τουλάχιστον, πού στρέφεται μάλλον σε πλάνο προσέγγισης παιχνιδιού, αν έχει καταλήξει στους 11 ή όχι. Συνήθως το αποφεύγει, φαντάζομαι πόσο μάλλον σε ένα τελικό κυπέλλου, αλλά υπάρχουν έτσι διάφορα ερωτηματικά, τα αναλύσαμε και νωρίτερα για το ποια είναι τα ερωτηματικά που υπάρχουν για τον Λουτσέσκου και στην μεσαία γραμμή και στις πτέρυγες, γιατί νομίζω ότι στην άμυνα και στο τέρμα υπάρχουν σταθερές για τον Ρουμάνο τεχνικό. Λοιπόν, ωραία, μπαίνει ο Αντελίνο Βιερίνια, μπαίνει και ο Ράζουαν Λουτσέσκου, οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι σε πολύ λίγα λεπτά να τους ακούσουμε και τους δύο. Λοιπόν, να αφήσω μικρόφωνο. Ωραία. Αφήσω ναι, μικρόφωνο. Ελένη. Ναι, μπορείς να τα αφήσεις και θα είμαστε και εμείς έτοιμοι να δούμε από το link, άμα θα το... Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, παίρνω θέση ο Γιώργος Τσονάκας δίπλα στον Ράζουαν Λουτσέσκου, ο Αντελίνο Βιερίνη από δίπλα και βεβαίως υπεύθυνος επικοινωνίας, κύριος Παναγιώτης Ρανιάδης. Είναι η Τετρά που έχει πάρει θέση στην συνέντευξη τύπου. Μέχρι να βγουν οι καθιερωμένες φωτογραφίες, είμαστε λίγο σε αναμονή. Λοιπόν, μπορούμε να... Να, το μικρόφωνο. Οκ. Okay.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟ και του αρχηγού για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Ευχόμαστε όλοι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κυλήσει χωρίς το παραμικρό που δεν θα μας αρέσει σε όλους μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία πρώτα με τις ερωτήσεις σας στον Αντρέβη Ειρήνια, έτσι ώστε να τον αποδεσμεύσουμε και να ετοιμαστεί για την προπόνηση και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας για τον κύριο Λουτσέσκου. Ο κύριος Τσαγκαλέας. Περίμενε, Αντώνη, περίμενε να πάρεις το μικρόφωνο για να ακούγεις και στην τηλεόραση. Καλησπέρα. Αλλάζει τίποτα στην ψυχολογία σου που είσαι δίπλα στο κύπελο? Δεν έχουμε θέμα, ρε παιδιά, μόνο εμείς κάμια φορά με τα κινητά. Έχουν θέμα και αυτοί, ορίστε. Είναι κλειστό το μέσα. Ναι, γίνεται. Τα διαδικαστικά ακόμα δεν έχουν λυθεί. Λοιπόν, γίνεται εκεί κάποια πράγματα. Μέχρι και ο Βιερ είναι, από ό,τι βλέπω εδώ στην εικόνα, κάνει κάτι. Λέμε, γίνονται πραγματάκια. Ναι, ναι, στην συνέντευξη τύπου. Εκεί ακούτε? Με τα μικρόφωνα, για να δούμε λίγο. Εντάξει. Σε ακούμε, αλλά εγώ τον ακούω. Ναι, ναι. Όχι, όπως είπα. Εντάξει, είναι ένα τελικό. Θέλουμε να το κερδίσουμε και έχουμε κάνει όλη τη βδομάδα αυτό που πρέπει για ένα τελικό. Αντρέ, αν... εδώ. Αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο, η χρονιά θα είναι επιτυχημένη, ενώ αν το χάσει θα είναι μια κακή αποτυχημένη χρονιά? Μπορεί για το κόσμος να σκέφτεται έτσι, αλλά για μένα και νομίζω για όλη τη ομάδα μου, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τελειώσαμε με τους περισσότερους βαθμούς, οπότε για μας αυτός κανένας μπορεί να μας κλέψει. Αλλά εμείς έχουμε το στόχο να κερδίζουμε το κυπέλο. Το ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, αλλά θέλουμε να τελειώνουμε το καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Τι συναισθήματα γεννά στον Βιερίνια το ενδεχόμενο ότι μπορεί αύριο να σηκώσει τον πρώτο του τίτλο με τον ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του στην ομάδα? Αυτό ήταν το σκοπό. Δηλαδή ήρθε ξανά στην ομάδα, στην καρδιά μου, αυτό. Να κερδίζω τίτλους με την αγαπημένη μου ομάδα. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίζουμε το κύπελο και να σκεφτώ αυτό μετά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναγύρισα και κάναμε αυτή τη σεζόν που κάναμε φέτος. Όπως είπα πριν, θέλω οπωσδήποτε να τελειώνω με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη σεζόν. Έχεις κατακτήσει ευρωπαϊκό κύπελο με την Εθνική Πορτογαλίας. Τώρα έχεις μπροστά σου το κύπελο Ελλάδος. Τα συναισθήματά σου πότε ήταν πιο έντονα, πριν από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κυπέλλου με την Πορτογαλία ή τώρα? Είναι διαφορετική. Ένα είναι μια χώρα που έχεις από πίσω σου, είναι μια οργάνωση που δεν είναι που δουλεύεις όλη τη σεζόν με τους ίδιους ανθρώπους. Είναι ένα μήνα δουλειά με την Εθνική. Φυσικά έχεις τα play-off για να βρίσκεται στο Ευρωπαίο, αλλά για μας, για μένα τουλάχιστον, είναι διαφορετικό, γιατί είναι με την αγαπημένη μου ομάδα. Οπότε και δεν έχω κερδίσει όλα τα χρόνια που ήμουν εδώ τίποτα, και έχω ή μπορώ φέτος να το κερδίσω, οπότε δεν θέλω να πάει χαμένα αυτή την ευκαιρία. Αντελίνο, είσαι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και θα εκπροσωπείς αύριο την ομάδα. Δεν ξέρω αν θέλεις να στέλνεις ένα μήνυμα στον κόσμο, επειδή πέρυσι ο ΠΑΟΚ ναι μεν κατέκτησε το κύπελο, αλλά η αλήθεια είναι ότι το άφησε μια πληγή ο περσινός τελικός, μια τιμωρία που ουσιαστικά έβγαλε την ομάδα από πολλά παιχνίδια χωρίς κόσμο.
Και νιώθαμε φέτος αυτή τη τιμωρία. Και τη νιώθατε φέτος, ναι, τη βιώσατε φέτος. Ακριβώς γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή είναι λεπτή γραμμή και επειδή και το κλίμα είναι τεταμένο με όλα όσα συνέβησαν, αν θέλεις, ειδικά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, να στείλεις ένα μήνυμα ως αρχηγός. Δεν χρειάζεται να στείλω. Νομίζω ότι το κόσμο του ΠΑΟΚ, αν δεν το προκαλούν, νομίζω είναι όπως είναι όλους τους φιλάθλους που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι η μέτρη ασφαλεία που έχουν γίνει σε αυτό το τελικό θα είναι καλή. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε μόνο το παιχνίδι. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε ή να είναι δίπλα σε εμάς, όχι μόνο στο τελικό αύριο, αλλά στην επόμενη σεζόν. Το νιώθαμε φέτος όλα τα παιχνίδια που είχαμε το άδειο το κήπεδο και σαν ποδοσφαιριστής είναι από τις χειρότερες πράγματα που μπορεί να γίνεται. Και μπορεί να είναι την πρώτη ομάδα της ιστορίας του ποδόσφαιρου που έχει παίξει τόσα παιχνίδια ορίς κόσμου. Οπότε όλοι το ξέρουν την ατμόσφαιρα που έχουμε στη Τούμπα και να μας βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά να είναι δίπλα μας το κόσμο και μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Καλησπέρα. Μετά από τόσα χρόνια και στον ΠΑΟΚ, φέτος που επέστρεψες και τα προηγούμενα, και τόσα χρόνια καριέρας, τι σου έμαθε φετινή χρονιά, λίγο πριν το τελευταίο παιχνίδι αυτής της σεζόν? Εγώ μάθω κάθε μέρα. Και αυτή τη χρονιά έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να μείνω ήρεμος σε φάσεις που είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό που έχει γίνει φέτος, μακάρι να μην γίνει στα επόμενα χρόνια, γιατί δεν είναι αυτό που ένας ποδοσφαιριστής θέλει να νιώθει, που σε κλέβουν πράγματα από τα χέρια σου. Οπότε είναι δύσκολο αυτό που γίνεται φέτος, αλλά νομίζω ότι θα μας κάνει πιο δυνατή για το επόμενο χρόνο. Αντρέ, όλη τη χρονιά λέγατε ότι ήσασταν καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Αύριο είναι ευκαιρία να το δείξετε στο γήπεδο. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το. Γιατί όλοι με ρωτάνε ότι είναι ευκαιρία να δείξουμε ποιο είναι το καλύτερο. Και καλύτερο έχουμε δείξει εμείς όλη τη σεζόν. Αν δεν μας είχαν πάρει όλοι τους βαθμούς που μας πήραν, τους πρωταθλητές ήταν κάποιος άλλος. Οπότε θέλουμε να κερδίσουμε για μας, όχι για να αποδείξουμε σε κάποιος άλλος ότι είμαστε καλύτερα από την ΑΕΚ. Για μας θέλουμε, για το κόμμα μας, για το πρόεδρό μας, για τις οικογένειες μας, για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αντελώνω με την ΑΕΚ, έχετε παίξει πολλές φορές. Τους ξέρετε, σας ξέρουν. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί αγωνιστικά το παιχνίδι και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει έκπληξη η μία ομάδα στην άλλη? Αν θα σου πω ότι τι μπορεί να κάνει η έκπληξη η μία ομάδα στην άλλη, θα σου πω τα μυστικά μας. Οπότε δεν πρέπει να σου πω. Νομίζω αυτά τα παιχνίδια και τουλάχιστον στους τελικούς είναι στις λεπτομέρειες. Σίγουρα τις δύο ομάδες θα μπουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο με τη full για να κερδίσουν το παιχνίδι. Οπότε το πιστεύω ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Αλλά τα μυστικά δεν θα σου πω. Παρακαλώ. Ωραία, ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Πήρε θέση και ο Ρασβαντσέσκου μεταφραστή, βέβαια. Έτσι. Ωραία, τον ακούμε τώρα. For Andre, it has been one of the best press conference and best answers that I ever listened from one player. Θα ήθελα να πω κάτι για τον Andre. Ήταν από τις καλύτερες συνεντεύξεις τύπου και τις καλύτερες απαντήσεις που έχω ακούσει ποτέ μου. Καλησπέρα. Επειδή μιλάμε για ένα παιχνίδι και όχι για μια σειρά αγώνων όπως το πρωτάθλημα, θεωρεί ότι αυτή η αναμέτρηση θα κριθεί καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, θα κερδίσει ο πιο ψύχερμος, ο πιο τυχερός, ο πιο συγκεντρωμένος? We talk about one game, not a series of games. Do you believe that
It's not only the performance that will matter, the one that will gain this victory is the one who will be more calm, more concentrated in this game. But for sure this is one game, one final. Doesn't have anything to do with all the other games or with all the other situations that happened in this season. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι, είναι ένας τελικός. Δεν έχει να κάνει με καμία από τις καταστάσεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Without any doubt, tomorrow will be in the final of the cup the best two teams of Greece for this last season. Χωρίς καμία αμφιβολία, στον τελικό αύριο θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδος για αυτή τη σεζόν. Two teams that play two totally different football. Δύο ομάδες που παίζουν τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Μετά τα όσα έγιναν το Φεβρουάριο με τον Ολυμπιακό, το Μάρτιο με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ πέτυχε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, να χάνει βαθμούς, αλλά να μην πτωείται, να μην χάνει τη συγκέντρωσή του, να κερδίζει όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Είναι σίγουρος ότι θα έχει το ίδιο αυτό πρόσωπο ανεπηρέαστος από ό,τι έχει συμβεί και στο τελικό. Και αν θέλει να μας πει και πώς το κατάφερε αυτό. After what happened on February with Olympiacos, after what happened on March with ΑΕΚ, ΠΑΟΚ managed to do something that was extraordinary, managed to not to be influenced by all these things and to continue to win games and show a good performance. Do you believe that this thing will happen also tomorrow? And if you could tell us the secret of how you maintained all this performance and the concentration of the players in this period. As I always said in the last period, the work of the players was fantastic. Όπως έλεγα την τελευταία περίοδο, η δουλειά των παιχτών ήταν φανταστική. The spirit of these players, the spirit of the group and our philosophy to go next day and to train as anything happened. Το πνεύμα των παιχτών, η φιλοσοφία αυτή που έχουμε, πηγαίνοντας την επόμενη μέρα από το παιχνίδι το οποίο έχουμε παίξει, χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. We tried to do our best until the last official game in the league and we did it. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι ήταν καλύτερο δυνατό μέχρι το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος και το καταφέραμε. We achieved the most points in the league playing also one game less from our opponents. Καταφέραμε να έχουμε τους περισσότερους βαθμούς αγωνιστικά έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Tomorrow is the final that, as I said, doesn't have anything to do with what was until now. Αύριο είναι ένας τελικός που, όπως σας είπα και πριν, δεν έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβη μέχρι τώρα. In a final in which the best two teams of Greece will face, will count the details. Ένας τελικός στον οποίο θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες και θα κριθεί στις λεπτομέρειες. The calmness on the tough moments of the game. Η ηρεμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. And probably the team that will be with a more clear mind in the final moments of the game. Και η ομάδα η οποία θα έχει το περισσότερο καθαρό μυαλό στις κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού. Αν θέλει ο coach να κάνει ένα σχόλιο για την παρουσία Ισπανού διαιτητή στο τελικό. Και αν αυτό ίσως τον οδηγεί να δώσει κάποιες διαφορετικές εντολές, γιατί ενδεχομένως διαπιστώνει ότι είναι διαφορετική προσέγγιση στον αγώνα από έναν ρέφερι άλλης χώρας. If you want to make a comment about the fact that Spanish referees will be in this game and if you give different instructions to the players because the approach to the game will be different. With the foreign referee? Yes. No, about this I don't want to comment because it's not my job to comment about this decision. Δεν θα σχολιάσω αυτή την απόφαση γιατί δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάσω αυτές τις αποφάσεις. We have to take care about every detail that will be tomorrow. We know that AEK is a team that likes to fight a lot. Θα πρέπει να προσέξουμε κάθε λεπτομέρεια για το αυριανό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που της αρέσει να παλεύει πάρα πολύ. Provoking a lot. Προκαλεί αρκετά. And we must be very calm, as I said, to have the clear mind and to take the correct decisions in this situation. Και θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να έχουμε το καθαρό μυαλό, όπως είπα πριν, να πάρουμε σωστές αποφάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατά πόσο θεωρεί ότι είναι δίκαιο καταρχάς και
αν επηρεάζεται, αν θεωρεί μειονέκτημα για την ομάδα του τη διεξαγωγή του αγώνα στο ΆΚΑ που χρησιμοποιεί η ΑΕΚ ως έδρα τα τελευταία χρόνια. How fair do you believe that it is, and if you believe it's fair that the final will be held in that stadium that is the home of ΑΕΚ for the last years? The Federation took the responsibility to organize on the best way this final. Η Ομοσπονδία έχει πάρει την απόφαση να διοργανώσει τον τελικό με, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Saying that the only one pitch in which they could fix everything. Λέγοντας ότι το μοναδικό γήπεδο στο οποίο όλα μπορεί να είναι ρυθμισμένα is this stadium. Είναι αυτό εδώ. We are here to play without thinking that we play in AEK pitch. Είμαστε εδώ για να παίξουμε χωρίς να σκεφτούμε ότι παίζουμε στην έδρα της AEK. We are here to play a final of the cup. Είμαστε εδώ να παίξουμε ένα τελικό κυπέλλου. With our spirit, with our work. Με το πνεύμα μας και τη δουλειά μας. With our confidence. Και με τη δική μας αυτοπεποίθηση. Είπατε νωρίτερα ότι ο Ιάκη και ο Πάκου παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Θα μπορούσε να μας το αναλύσει λίγο αυτό, να μας εξηγήσει τι εννοεί. Earlier you said that Pauk and Ike have a different style of playing. Could you analyze this? We are a team that we like to dominate the games, we like to have the ball. Είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να κυριαρχούμε στο παιχνίδι, μας αρέσει να έχουμε την μπάλα. We like to keep the control of the game, having the ball. Μας αρέσει να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού έχοντας την μπάλα. AEK is a team that doesn't like to have too much the ball, trying to play direct in front. Η ομάδα της AEK είναι μια ομάδα για τις οποίες δεν της αρέσει και τόσο πολύ να έχει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει περισσότερο με απευθείας μπαλιές. And coming very aggressive for the second ball. Και έρχεται πολύ επιθετικά για τις δεύτερες μπάλες. Then just in general ideas. Σαν γενικές ιδέες. Are two different aspects of playing. Αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικά είδη παιχνιδιού. Κύριος Αναστασιάδης. Coach, από τις 25 Νοεμβρίου η ομάδα έχει δώσει 25 μάτς, έχει χάσει μόνο στην Τρίπολη. Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας προπονητής για τους παίκτες που κοουτσάρει και για την προσπάθεια όλη της ομάδας γενικότερα? From 25 of November, Pau gave 25 games and lost only one. How could the coach feel about this, about the players and the effort that they make on the pitch? I feel very sorry that we lost in Tripoli. Αισθάνομαι λυπημένος για τον λόγο ότι χάσαμε στην Τρίπολη. I feel very proud for our players, for the work that they have done. Αισθάνομαι περήφανος για τους παίκτες μου, για τη δουλειά που έχουν κάνει. But we have another game and we have to finish very well. Αλλά έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι και πρέπει να τελειώσουμε πολύ καλά. And these are our thoughts, this is our mentality on these days. Αυτή είναι η σκέψη μας, η νοοτροπία μας αυτή την περίοδο. To be focused for the cup. Για να είμαστε εστιασμένοι για το κύπελλο. And not to think at what happened. Και να μην σκεφτόμαστε για οτιδήποτε άλλο συνέβη. Κύριος Καστάς. Καλησπέρα. Λένε ότι στο τελικό το κατακτά το κύπελλο η ομάδα που το θέλει περισσότερο. Αν συμφωνεί με αυτή την άποψη και, και ποια ομάδα θεωρεί ότι έχει περισσότερα, θέλει περισσότερο να αποδείξει αυτό το παιχνίδι. They say that the finals are won by the teams that want it more. If you agree with this, and out of these two teams, AEK and PAOK, who do you believe that wants it more and if has someone to prove something? No one has to prove anything. Δεν νομίζω ότι έχει να αποδείξει κανείς τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. What we have to prove, we proved during the season. Ό,τι είχαμε να αποδείξουμε, το αποδείξαμε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Now we just want to raise the cup and to enjoy tomorrow night. Τώρα θέλουμε απλά να σηκώσουμε το κύπελλο και να απολαύσουμε το αυριανό μας βράδυ. For all that people that belong to PAOK. Για όλο τον κόσμο αυτό που ανήκει στον PAOK. From fans to our children, to our boss. To everybody. Από τους φιλάθλους, από τα παιδιά μας και για το αφεντικό μας, για όλους. Τελευταία ερώτηση, κύριε Κοτροδός. Θέλω να ρωτήσω αυτό που ρώτησα και τον Αντρέ. Επειδή ο τελικός γίνεται σε ένα κλίμα τεταμένο από όλα όσα έχουν προηγηθεί, το δικό σας μήνυμα στον κόσμο και αν θεωρείτε ότι πρέπει στο μυαλό ο κάθε οπαδός του ΠΑΟΚ να έχει λίγο και την επόμενη χρονιά, να προστατεύσει αυτό που έχετε χτίσει. The same question that he did to Andre. The final is being held under some tension. If you have a message for the fans, because we might think also, and if they have to think also for the next day of ΠΑΟΚ, not only of tomorrow. But it's obvious not to be a perfect atmosphere. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τέλεια ατμόσφαιρα. When you are waiting for 32 years
to enjoy a title. Όταν περιμένεις για 32 χρόνια να απολαύσεις έναν τίτλο. And you saw your title being stolen. Και βλέπεις αυτό το τίτλο να κλέβεται από τα χέρια σου. By decisions. Από αποφάσεις. And by people that cheated. Και από ανθρώπους που έκλεψαν. It's normal not to be happy. It's normal to have a frustration. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια αναστάτωση και να μην είναι κανείς χαρούμενος. For the other point of view. Από την άλλη. We can't be stuck on the past, even if it's very close this past. Δεν μπορούμε να μένουμε στο παρελθόν. We have to look for next day. Όσο κοντινό και αν είναι αυτό, και θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. And next day is the final of the cup. Και η επόμενη μέρα είναι ο τελικός του κυπέλου. We are here with our proudness. Είμαστε εδώ με την περηφάνεια μας. For what we have achieved. Για ό,τι έχουμε πετύχει. And we'll give everything during the game tomorrow to win this cup. Και θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε αυτό το κύπελο. As I said, in front of us will be another very good team. No matter what happened and no matter how they won the title. Όπως είπα, απέναντί μας θα είναι μια πολύ καλή ομάδα, χωρίς να έχει σημασία τι συνέβη, χωρίς να έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο κέρδισαν το πρωτάθλημα. No matter that through their work they gain less points than us and playing one more game. Χωρίς να έχει σημασία το ότι με την δουλειά τους κέρδισαν λιγότερους πόντους από εμάς και έπαιξαν και ένα παιχνίδι περισσότερο. But AEK is a very good team. Αλλά η AEK είναι μια πολύ καλή ομάδα. And is a strong team and for this reason, as I said at the beginning, this final of the cup will bring tomorrow the best two teams in Greece. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και όπως είπα και πριν, αυτός ο τελικός θα φέρει αντιμέτωπες τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. It's okay. We go. Ωραία, αυτός ήταν και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάντα έχει αρκετά πραγματάκια να πει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, σαφώς και τοποθετήθηκε και για όσα έχουν γίνει στο πρωτάθλημα. Την έδωσε πάντως την ατάκα. Τι? Ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία προκαλεί. Α, ναι, 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 σωστό. Ναι. Μείναμε και οι δύο έτσι σε αυτή την ατάκα. Όχι, είναι ομάδα δυνατή, σκληροτράχυλη ούτως ή άλλως. Αυτό βγαίνει από την ΑΕΚ φέτος και ίσως είναι το συστατικό το οποίο την έχει φέρει σε καλό δρόμο φέτος. Έτσι και στην Ευρώπη πήγε καλά και στο πρωτάθλημα και έφτασε και στον τελικό. Όντως είναι μια σκληρή ομάδα. Πρέπει να μπεις και εσύ σε αυτό το. Βασικά πρέπει να κουραστείς για να την κερδίσεις. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να παίξεις και εσύ δυνατά γιατί αν σου πάρει που λέμε το τέτοιο. Τον αέρα. Τον αέρα, ναι. Θα έχεις θέμα, έτσι. Γιατί άμα μείνεις στο σκορ, δύσκολα το προφίλ αυτό της ΑΕΚ, με το προφίλ αυτό της ΑΕΚ να γυρίσεις το παιχνίδι. Αυτός ήταν ο κύριος Λουτσέσκου. Νωρίτερα μίλησε και ο Αντελίνο Βιερίνια. Σε περίπου ένα τεταρτάκι θα ξεκινήσει η προπόνηση του ΠΑΟΚ που θα είναι στο πρώτο τέταρτο ανοιχτή για τους δημοσιογράφους. Τότε νομίζω θα επανέλθουμε περαιτέρω για τα του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου έτσι να μιλάει για αρκετά πραγματάκια όσον αφορά και το αυριανό παιχνίδι. Σαφώς και δεν έγινε κάποια ερώτηση, όντως δεν έγινε όσον αφορά το σχήμα, το τι σκέφτεται για τα της ενδεκάδας και το τι θα παρατάξει αύριο στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Προφανώς θα δείξει ίσως κάποια πράγματα, ίσως κάποια άλλα όχι, στην προπόνηση που θα ακολουθήσει σε περίπου ένα τέταρτο. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια είναι μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο θα παρακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι, οπότε λογικά δεν θα φανερωθούν πράγματα όσον αφορά το αρχικό σχήμα, αν και λίγο πολύ γνωρίζουμε πάνω κάτω το τι θα παρατάξει ο Ρουμάνος τεχνικός και θα περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει σε περίπου ένα τεταρτάκι και τα παρελειπόμενα των όσων ακολούθησαν, των όσων προηγήθηκαν νωρίτερα με την κοινή συνύπαρξη, αν θέλεις, των δύο αρχηγών και όχι μόνο εκεί τα τριγύρω στο ΟΑΚΑ. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα πόσο μετράει έτσι και η δικιά μου η προσέγγιση, αλλά ο Λουτσέσκου καλά έκανε και σιγά σιγά βάζει λίγο προς τα πίσω αυτό το οποίο μας είχε συνηθίσει τις τελευταίες αγωνιστικές στις συνεντεύξεις τύπου
όταν έλεγε αριθμό παιχνιδιών και αριθμό βαθμών. Όσες πικρίες και αν κουβαλάει, νομίζω ότι θα πρέπει να τις βάλει πίσω, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή η συνεχής επανάληψη δημιουργεί ένα άσχημο προφίλ επικοινωνιακά. Και αυτό μπορεί... Θέλεις δίκιο, yeah. Έχει. Θέλεις άδικο, έχει. Το είπες μια, το είπες δυο, το είπες τρεις. Οκ, okay, move on, που λένε και οι προχώρα παρακάτω, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό αυτό. Έτσι το... Οπότε ήταν έτσι μια... Επειδή συνήθως τα έλεγε αυτά στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, όταν έβγαινε να μιλήσει, ξεκινούσε με αυτό το ότι έχουμε τόσους βαθμούς σε τόσα παιχνίδια. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε κάπως διαφορετικά. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Οπότε... Ούτως ή άλλως είναι τόσο κοντά το αυριανό παιχνίδι, οπότε δεν μπορείς να μείνεις και πολύ στο παρελθόν. Πρέπει να αφήσεις τους παίχτες να συγκεντρωθούν μόνο και μόνο σε αυτό το παιχνίδι και όχι στην αδικία, αν θες, ή όχι το όσα συνέβησαν στο πρωτάθλημα. Έτσι, τώρα μιλάμε για παιχνίδι κανονικό, ούτε αποφάσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να παίξουν οι παίχτες, να έχουν το μυαλό τους 100% σε αυτό το παιχνίδι για να κατακτήσουν το κύπελλο. Ιδάλλως δεν θα το κάνουν. Έχει αύριο είτε 90, είτε 120, είτε κάτι παραπάνω από 2 ώρες για να φτάσει το κύπελλο σε κάποια από τις στην τροπιοθήκη κάποιας από τις 2 ομάδες. Δεν ξέρω, Δημήτρη, εσύ σε ποια κατηγορία από τους ανθρώπους που παρακολουθούν τελικούς κυπέλλου κατατάσσεσαι? Σε αυτούς που θέλουν 90 λεπτά, σε αυτούς που θέλουν παράταση ή σε αυτούς που βλέπουν πέναλτι? Όχι, θέλω 90 λεπτό. Θες 90 λεπτό. 90 λεπτό. Νομίζω είναι και πιο δίκαιο τώρα μια ομάδα να πάρει το κύπελο εκεί, να υπερισχύσει και να πάρει την πρόκριση. Τι πρόκριση, λέω, το τρόπαιο. Ωραία. Τι έχουμε? Δημήτρη Ζομπατζόγλου έχουμε. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλησπέρα από την Αθήνα, από το Ολυμπιακό Στάδιο. Καλά, μια χαρά. Βρίσκεσαι πού αυτή τη στιγμή? Εντός Κερκίδας. Α, είσαι δημοσιογραφικά έτοιμος να παρακολουθήσεις την ανοιχτή αυτό το 15 λεπτό για τους εκπροσώπους του τύπου? Ναι, ναι. Δημήτρη, ακούσαμε όλα τα όσα έγιναν στην συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν θες εσύ να μείνεις κάπου συγκεκριμένα ή κάτι που δεν μπορούσαμε να μάθουμε, να έχεις εσύ έτσι κάποιο παρελειπόμενο. Εντάξει, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή ήταν που δεν συνηθίζεται. Ήταν με το που τελείωσε ο Ερήνια τις δηλώσεις του ως ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και πήγε να φύγει. Του ζήτησε να καθίσει ο Λουτσέσκου και είπε παρουσία και του Πορτογάλου ότι είναι μία από τις συνεντεύξεις τύπου και από τις δηλώσεις ποδοσφαιριστών που αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν πολύ ιδιαίτερες, πέρασαν πάρα πολλά σωστά μηνύματα. Εντάξει, ναι. Δεν συνηθίζεται. Ο Λουτσέσκο βέβαια έχει εκφραστεί πολλές φορές κολακευτικά για όλα όσα προσφέρει ο Βιερίνια και εκτός γηπέδου στον ΠΑΟΚ. Τώρα παρουσία και πάρα πολλών ανθρώπων και με ανοιχτά μικρόφωνα, κάμερες κτλ. Έκανε κάτι τέτοιο και για τις δηλώσεις του Βιερίνια πριν από το τελικό κυπέλλο. Ο Βιερίνια που φυσικά έβγαλε το παράπονο του, τη μεγάλη επιθυμία να πάρει ένα τρόπαιο με τον ΠΑΟΚ, μια και τόσα χρόνια δεν έχει κατακτήσει ένα τρόπαιο. Δεν θα συγκρίνει φυσικά. Και εκεί που έμεινα, Δημήτρη, είναι ότι αρκετές φορές είπε με την ομάδα της καρδιάς μου, η αγαπημένη μου ομάδα. Που... Ναι, αυτό το λέει συνέχεια. Ναι. Ναι, είναι αυτό κάτι... το λέει συνέχεια. Νομίζω ότι μπορεί και να το έλεγε ακόμα και στη Γερμανία, όντας παίκτης της Βόλφσμπουργκ, δηλαδή δεν είναι κανένα μυστικό. Είναι μερικοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο Βιερίνια, που γνωρίζουν όλοι ότι ακόμα και αν είναι σε κάποια ομάδα, ο αγαπημένος σύλλογος είναι κάποιος άλλος. Mm-hmm. Και για τον Βιερίνια γνωστό ήταν αυτό, ακόμα και όταν έπαιζε στη Γερμανία. Ο ΠΑΟΚ, παρότι Πορτογάλος, ο ΠΑΟΚ τον ανέδειξε, στον ΠΑΟΚ έχει δεθεί. Και βεβαίως όλα αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Έκανε και τα πάντα από όλες τις πλευρές και οικονομικά και με πολλές τρέλες το προηγούμενο καλοκαίρι για να ξαναγυρίσει και να ζήσει τέτοιες στιγμές. Ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα
Εξήγησε φυσικά πώς χάθηκε το κύπελλο, το οποίο θέλει πάρα πολύ στο κλείσιμο αυτής της σεζόν, με μεγάλη προσοχή από όλους για να μην ξαναζήσουν μια χρονιά του χρόνου με κλειστή τούμπα σε κάποια μερικά ή πολλά παιχνίδια, όπως έγινε φέτος, και το περιέγραψε ως το χειρότερο από όλα όσα έχει ζήσει το παιχνίδι σε άδειο γήπεδο. Ωραία, ήταν ούτως ή άλλως μαγνήτησε κάπως τα βλέμματα ο Αντελίνο Βιερίνια. Το πρόγραμμα έχει τώρα προπόνηση στις 7 η ώρα. Ναι, είμαστε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βλέπω ότι υπάρχουν έτσι πάρα πολλά κλειδώματα. Βέβαια το πιο χαρακτηριστικό εδώ που είμαι εγώ βέβαια είναι τα κύκλια. Γύρω-γύρω τα δημοστρατικά. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το οποίο δεν θυμάμαι αν ήταν στο προηγούμενο τελικό εδώ με τον Παναθηναϊκό. Πάντως σε άλλα μάτια του Ολυμπιακού Σταδίου δεν έχω δει τόσα κλειδώματα γύρω-γύρω από τα δημοσιογραφικά για να καλύπτουν τον χώρο. Έχει κλειδώματα μπροστά και από τα τελευταία κάγκελα και σε μερικές θύρες στα πέταλα. Αριστερά, όπως έχουμε τηλεοπτική εικόνα, θα είναι η φίλη της ΑΕΚ, δεξιά βεβαίως η φίλη του ΠΑΟΚ. Τώρα στις τάφρους μέσα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, γιατί με κάποια σχηματοπλέγματα, κάποια ειδικά μέτρα, εκεί είναι ένα επίφοβο σημείο. Ναι, όντως. Σε κάθε περίπτωση, όπως είχαμε δει και στον προηγούμενο τελικό. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ δουλειά η αστυνομία και έξω από το γήπεδο, νομίζω κυρίως έξω από το γήπεδο και φυσικά και εντός, αφού μπουν όλοι οι οπαδοί μέσα εδώ στις κερκίδες. Ναι, προφανώς όσο περνά και η ώρα, περνούν και οι ώρες, Δημήτρη, βέβαια εντάξει, ο μεγαλύτερος όγκος των παδών του ΠΑΟΚ θα καταφτάσει με τα πούλμαν αύριο με τις εκδρομές, αλλά νομίζω ότι όσο περνούν οι ώρες, το ασπρόμαυρο στοιχείο θα γίνεται πιο έντονο στην Αθήνα. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φωτογραφίες με φίλους του ΠΑΟΚ στο Σύνταγμα και όχι μόνο. Οπότε ναι, νομίζω ότι όσο περνούν οι ώρες θα γίνεται πιο ζωντανό, αν θέλεις, εκεί το κλίμα στην Αθήνα. Ναι, συγκεντρώνονται παραδοσιακά οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο κέντρο της πόλης και κοντά στο σύνδεσμο που έχει ο ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σήμερα θα γίνει κάτι τέτοιο και αύριο φυσικά που εκεί θα ξεκινήσουν, αυτό δεν βάζει. Γνωστό το ραντεβού των ΠΑΟΞΙΔΟΝ που θα έρθουν και από τη Βόρεια Ελλάδα στα Μάλγαρα τα ξημερώματα. Ναι. Ένα ακόμα ραντεβού για τους πιο νότιους από Πελοπόννησο ή και πιο δυτική Ελλάδα στην Ελευσίνα, και αυτό αύριο το μεσημέρι. Γενικώς είναι όλα καθορισμένα για όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ από όλα τα σημεία της Ελλάδας πώς θα έρθουν στο γήπεδο. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι η πιο βόρειοι, φυσικά θα είναι πάνω από 24-30 ώρες το δρόμο. Είναι, εντάξει, κάτι το οποίο θα πεις έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι σε αρκετών έχει χαλάσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο με ό,τι έχει συμβεί φέτος. Υπάρχει ένα άδειασμα σε μια μερίδα φιλάθλων. Ανησυχία σίγουρα υπάρχει. Εντάξει, το κλίμα είναι πάρα πολύ ταμμένο και το ξέρουν όλοι. Φυσικά ξέρουμε την εμπειρία μας ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και υπάρχει φόβος, μεγάλος φόβος για επεισόδια, τότε όλα κυλούν καλύτερα, γιατί είμαστε προετοιμασμένοι, σωστά. Είμαστε γρήγοροι. Είναι όλοι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Πέρυσι στο Βόλο, τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, ήταν όλα ήσυχα και τίποτα δεν έδειχνε. Και δεν υπήρχε καμία ανησυχία ιδιαίτερη. Και τελικά, λίγο πριν τον τελικό, έπεσε το ξύλο που δεν έχει ξαναπέσει ποτέ σε ελληνικό γήπεδο για πάνω από μία ώρα. Εντάξει, ας ελπίσουμε τι να κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος για επεισόδια και τελικά δεν γίνεται κάτι, αυτό θα γίνει και αύριο. Έτσι, ελπίζουμε, όπως το είπες, Δημήτρη. Οπότε θα σε αποδεσμεύσουμε, αν θες, τώρα.
και οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε φυσικά. Είναι οι ώρες αυτές, σήμερα και αύριο. Ούτως ή άλλως, εκεί είναι το επίκεντρο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο για το τέλος. Πηγαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ωραία. Την εικόνα εδώ από το Ολυμπιακό στάδιο. Φυσικά μιλάμε για μια τελευταία προπόνηση χαλαρή, για μια εξοικείωση με το γήπεδο. Είναι αυτή η διαφορά των δύο ομάδων, ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα προπονείται στο γήπεδο, θα γίνει ο αγώνας για να έχει μια έτσι σπάρει την άβρα, ας πούμε, του γηπέδου. Σαν να παίζει στην Ευρώπη δηλαδή, που πηγαίνει με μια μέρα πριν και κάνει την προπόνηση στο γήπεδο που θα παίξει. Η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα, ούτε καν ήρθαν στο Ολυμπιακό στάδιο, προπονέθηκαν στις εγκαταστάσεις τους. Ούτε σήμερα, Δημήτρη, δεν έκαναν προπόνηση στη... Όχι. Είναι αυτή η διαφορά που δείχνει ότι ο τελικός γίνεται στην έδρα της μιας ομάδας. Φυσικά αυτό τώρα είναι γνωστό, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές εδώ και καιρό, ακόμα από την κλήρωση των ημιτελικών. Νομίζω ότι φτάνει, έχει υποθεί. Δεν χρειάζεται να γίνει και βίωμα και έμονη ιδέα, γιατί φέρνει και μια ιτοπάθεια. Εδώ είναι τέλος. Πρέπει ο ΠΑΟΚ σε γήπεδο με κόσμο 50-50 να... όχι να παίξει, πρέπει να μπει για να κερδίσει. Mm-hmm. Γιατί φυσικά, όπως έχουν πει μεγάλοι προπονητές, όπως γνωρίσαμε, τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους τελικούς τους κερδίζεις. Ναι. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Ναι, δεν θυμούνται τον φιναλίστ, νομίζω, πολλές φορές. Και μιας και που πιάσαμε λίγο το αγωνιστικό, Δημήτρη, υπάρχει κάποια κρεμότητα ανοιχτή που θεωρείς, ας πούμε, στα της ενδεκάδας ότι ακόμη δεν έχει κατασταλάξει ο Λουτσέσκου, ή όντως το μυαλό του είναι και οι 11 που θα ξεκινήσουν αύριο? Τι σπράτσες εκεί πέρα? Κοίταξε, πιθανότατα έχει αποφασίσει. Ναι. Ξέρουμε εδώ και πολλές εβδομάδες ότι στο βασικό κορμό του ΠΑΟΚ που έχει κάνει όλα τα φοβερά που έχει κάνει φέτος, όλα τα σερί, οι δύο θέσεις είναι που κυρίως εκκρεμούν. Ο παρτενέρ του Μαωρίσιο αμυντικά χαφ και ο παίκτης θα παίξει αριστερά στη μεσοπιθετική γραμμή. Οι άλλες 9 θέσεις είναι κατηλημένες. Δηλαδή ο Πασχαλάκης στο τέρμα, ο Κρέσπο και ο Βαρέλα στα στόπερ, δεξιμπά κομμάτος αριστερά ο Βιερίνια, ο Μαωρίσιο πάμε στο αμυντικό χαφ, ο Πέλκα στον άξονα μεσοκριτικά, ο Κάμπος δεξιά, ο Πρίγιοβιτς φυσικά στην κορυφή της επίθεσης και μένει τώρα ο έτερος αμυντικός μέσος. Δύο μόνο οι υποψήφοι, δεν έχει πολλές λύσεις, ο Κάνιας και ο Σάχοφ. Τις τελευταίες μέρες θυμάμαι και πάλι το Σάχοφ, αλλά πραγματικά δεν ξέρω, δεν νομίζω. Θα δούμε όμως τι θα επιλέξει. Λέμε τι δοκιμάζει και με σωστικά 4 υποψήφοι, εκεί έχει αρκετές λύσεις. Με το ΜΑΚ να δοκιμάζεται κυρίως τις τελευταίες ημέρες, αλλά τη θέση σαφώς να διεκδικεί και ο Μπίσεσβαρ και ο Ελκαντουρί. Βεβαίως και ο Λιμιός που μπορεί να παίξει εκεί, αλλά είναι το πιο μεγάλο τσάντρα, το θέσουν έτσι, για την συγκεκριμένη θέση. Ο Τζάλμα δηλαδή, Δημήτρη, ξεπέρασε πλήρως, έτσι είχε ένα θέμα το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι κανονικά. Γιατί πριν τον τραυματισμό του νομίζω ότι ήταν ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίχτες του ΠΑΟΚ, οπότε αύριο είναι για να ξεκινήσει. Ο Τζάλμα Κάμπος με τα καλά του, με τα άσχημά του, αυτή τη στιγμή, αυτό αποδεικνύεται και όμως είπαμε και όμως έχουμε δει, από όλους τους υποψήφιους ακραίους ή όλους τους ακραίους που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του... Είναι και πολλοί, έτσι. Πολύ. Δηλαδή σκέψω ότι... Αν το δούμε από την αρχή της χρονιάς, γιατί έχουν φύγει και 3-4, ο Άρντεν, Ρίκε, Μιστακίδης κτλ. Αυτός αυτή είναι το νούμερο 1. Έτσι, δηλαδή στα πλάνα του Λουτσέσκου στην ομάδα, συμμετοχή στον χρόνο, αυτός είναι. Έτσι. Είναι καλά και γι' αυτό λέω ότι και επειδή κάνει και πάρα πολύ καλό δίδυμο του τομάτος, βρίσκονται με κλειστά μάτια από πέρυσι, είναι ξεκάθαρα αυτός που θα παίξει αύριο. Ναι. Δεν ισχύει το ίδιο για τον αντίστοιχο παίχτη από το αριστερά. Εκεί δεν έχει βρεθεί η καλύτερη λύση. Αλλάζουν οι παίχτες και ανάλογα το παιχνίδι βάζει τον καταλληλότερο που πιστεύει. Έτσι είναι. Όντως είναι οι δύο θέσεις που είπες σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναρωτιόμασταν ποιες θα τις καλύψουν και υπήρχαν όντως εναλλαγές μέσα στην ενδεκάδα για αυτές τις δύο. Από το Δεκέμβριο και μετά που οριστικοποιήθηκε ο Βερίνια ως αριστερό μπακ, που ο Πέλκας έμεινε μόνιμα στο 10,
που... Τι άλλο. Αυτά κυρίως. Ναι. Από τότε που ο ΠΑΟΚ βρήκε το ρυθμό, τη φόρμα του. Συνήθως έχουμε αυτά τα δύο ερωτηματικά. Και κλείνουμε και τη χρονιά πάλι με τα δύο ερωτηματικά. Και νομίζω ότι και ελπίζω ότι θα την ανοίξουμε την νέα χρονιά χωρίς να υπάρχουν ερωτηματικά με τον ΠΑΟΚ να έχει. Οπα, χάσαμε τον Δημήτρη νομίζω. Ένα ακόμα καλύτερο κορμό, ειδικά στο 6, έτσι, ειδικά στο 6 ναι. Που υπάρχει θέμα. Ναι, όντως είναι η θέση που πραγματικά μπορεί να έρθει κάποιος και να κουμπώσει κατευθείαν για να συμπληρωθεί περισσότερο το παζλ. Δεν ξέρω εκεί που είσαι... Ναι. Τα χαρακτηριστικά στα οποία υπερτερεί η ΑΕΚ. Εκεί με πρόλαβες Δημήτρη, δεν ξέρω τι βγαίνει από εκεί... Στο θέμα της ενδεκάδας, αν περιμένεις καμιά έκπληξη από τον Χιμενέθ, αν πρόλαβες να μιλήσεις και με κανένα συνάδελφο. Τώρα βέβαια είπαμε ότι στη δύναμη, στη σκληρότητα, ίσως στα εξάρια κτλ. Στα εξάρια, ναι. Γιατί συνήθως το εξάρι αποτυπώνει και το πόσο σκληρή είναι η ομάδα. Αυτό συνήθως είναι ο πιο βρώμικος παίχτης μιας ομάδας ή ο πιο αθόρυβος, αν το θες. Βεβαίως και για την ΑΕΚ υπάρχει θέμα εκεί. Και νομίζω και το μόνο θέμα, μια και δεν παίζει ο Κονέ. Δηλαδή από τα δύο αμυντικά χαφ, Σιμόες, Κονέ που συνεργάστηκαν αρκετά καλά νομίζω το τελευταίο διάστημα, ο Κονέ είναι τιμωρημένος, δεν παίζει και εκεί έχουν ένα θέμα ποιος ήταν ο αντικαταστάτης. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, οι πιο πολλοί εκτιμούν ότι και πάλι ο Χιμένεθ θα κρατήσει τον Χρυστοδουλόπουλο στον πάγκο για να τον βάλει στην ροή του παιχνιδιού. Μια και του έχει βγει και όλοι οι προπονητές, όπως και ο Λουτσέσκου με τον Πίσεσβαρ. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό πέρα την δεκάδα να υπάρχει ένας τουλάχιστον παίχτης στον πάγκο που εγγυημένα μπορεί τη ροή ενός παιχνιδιού. Το εφαρμόζει αυτό ο Χιμένεθ με τον Χρυστοδουλόπουλο και το έχει πετύχει, το έχει βγει ξεκάθαρα. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ το εφαρμόζει το Πίσεσβαρ που έχει ανάλογο ρόλο. Mm-hmm. Ναι, όντως είναι για τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Έχουμε πει αρκετά τελευταία ότι είναι αν προσπαθήσει και το καταφέρει ο ΠΑΟΚ να ανταπεξέλθει στο κέντρο, έτσι και στην δύναμη που θα το πάει ούτως ή άλλως στο παιχνίδι ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει καλές τύχες για να πάρει αυτό που θέλει. Κατά τα άλλα όντως δεν αναμένονται και ειδικές αλλαγές και από τον Μανόλο Χιμένεθ και θα δούμε αύριο και τις ενδεκάδες. Είσαι από αυτούς, Δημήτρη, που πιστεύουν ότι το παιχνίδι θα κριθεί, ξέρεις, στο ένα γκολ ή στη λεπτομέρεια φουλ ή θα γίνει το απροσδόκητο και ένα γκολ νωρίς να αλλάξει τη ροή? Δεν μπορείς να το... Πραγματικά δεν μπορείς να το... Ναι. Να το μαντέψεις. Τα δύο μάτς που είδαμε των δύο ομάδων, βέβαια το μάτς του Νοεμβρίου ήταν με έναν άλλο ΠΑΟΚ, ένα ΠΑΟΚ πολύ έτσι... δυσκύλιο, ας το πω, μια άλλη ομάδα. Το τελευταίο μάτς της Τούμπας και το άλλο, είπαμε, μάτς με ελάχιστες φάσεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή νομίζω στην Τούμπα πρέπει να έσπασε το ρεκόρ των λιγότερων τελικών προσπαθειών στο πρωτάθλημα. Και μετά είναι 5-6 και τις δύο ομάδες. Όντως. αλλά όπως λες, αν μπει ένα γκολ νωρίς με οποιοδήποτε τρόπο, μετά αυτό μπορεί να γίνει ροντέο και να δούμε ματσάρα, να δούμε μπαλάρα. Δεν μπορεί να ξέρεις. Δεν μπορεί να ξέρεις. Αυτό που νομίζω ξέρουμε όλοι και συμφωνούμε όλοι είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς πιο ποιοτικός και η ΑΕΚ είναι πιο σκληρή ομάδα. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σίγουρα, μια και μας ενδιαφέρει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ο ΠΑΟΚ αύριο. Και είπε και ο Λουτσέσκου στην ένδειξη τύπου ότι εμείς είμαστε μια ομάδα που θέλει να κυριαρχήσει και να έχει κατοχή μπάλας και να δημιουργεί. Η ΑΕΚ δίνει την μπάλα στον αντίπαλο και με μεγάλες μπαλιές διεκδικεί φάσεις και δεύτερες μπάλες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα δούμε αύριο αν ο ΠΑΟΚ κατέβει για να κάνει το παιχνίδι του, αυτό που ξέρει, να κυριαρχήσει. Ή αν βρει κάποιον άλλον τρόπο να δυσκολέψει την ΑΕΚ. Κάτι που δεν περιμένουμε. Ναι, όντως. Μήπως προσπαθήσει να... Δίνοντας την μπάλα στην ΑΕΚ δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ή να προσαρμόσει λίγο παραπάνω από όσο ξέρουμε τα πλάνα του με βάση τον αντίπαλο. Κάτι που όντως δεν έκανε καθόλου σχεδόν ο Λουτσέσκου. Δεν το συνηθίζει. Ναι. Και... βέβαια δεν είχε και κάποιο ανάλογο παιχνίδι τελευταίους μήνες. Δηλαδή... εντάξει, την Τρίπολη που εκτέθηκε, ποδοσφαιρικά εκτέθηκε στην Τρίπολη ο ΠΑΟΚ, ήταν ένα πάθημα. Ήταν ένα πάθημα γιατί δέχθηκε
έχασε τον μαχείο στο κέντρο από μια σκληρή ομάδα, εκεί με τον Ιγκλέσιο και τους υπόλοιπους, και δέχτηκε πολλές κόντρες, ήταν ανέτοιμος σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εκείνο ήταν ένα πάθημα που σίγουρα πρέπει να γίνει μάθημα εν όψη του αυριανού αγώνα. Ναι, ήταν ένα ψεγάδι. Ευτυχώς μετά έμεινε και νομίζω και εσύ πρέπει να ρώτησες γενικά για το πώς η ομάδα δεν επηρεάστηκε τα όσα έγιναν και έκλεισε με νίκες και προσγειωμένα το πρωτάθλημα. Αυτή είναι μια από τις τεράστιες επιτυχίες αυτής της ομάδας. Δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά χρονικά, το λέμε συνέχεια, γιατί έχουμε ξανασυναντήσει στην Ελλάδα ομάδες που έχασαν βαθμούς από αποφάσεις δικαστηρίων. Ναι. Όχι σαν τα φετινά βέβαια, αλλά έχει ξανασυμβεί. Και αυτή, όπως τότε η ΑΕΚ με τον Βάλνερ, έτσι. Η οποία ΑΕΚ μετά κατέρευσε στα play-off. Ο ΠΑΟΚ, παρότι έχασε το πρωτάθλημα, έχασε αυτά που έχασε, έχει κάνει ένα ασύλληπτο σερί και παίζει το ίδιο καλό ποδόσφαιρο. Τεράστια επιτυχία και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι εν όψη και του αυριανού αγώνα. Έτσι είναι. Αυτό νομίζω ότι είναι και το στίχημα να παραμείνει ο ΠΑΟΚ με τα καλά στάνταρ απόδοσης των τελευταίων αγωνιστικών στην Super League. Προφανώς νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, Δημήτρη, και η προπόνηση. Ναι, τους έχει μαζέψει για να ξεκινήσουν τώρα ουσιαστικά την προθέρμανσή τους. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις, Δημήτρη, από εκεί? Όχι, αυτά προς το παρόν τα λέμε και στην πορεία της βραδιάς και ωραία. Φυσικά και αύριο όλη τη μέρα. Φυσικά, ωραία, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ναι, ευχαριστούμε. Καλά. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Τσορμπάτζογλου. Έτσι πήγαμε και λίγο διαφορετική την κουβέντα. Εντάξει, μπορείς να πεις και στην προπόνηση το τι κάνουν εκεί. Τώρα μας έμεινε και ο Σταύρος. Γιατί πρέπει και αυτός να τοποθετηθεί. Ναι, κάποια στιγμή θα τον βγάλουμε. Ναι, νομίζω ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια μετά το break. Να κάνουμε ένα break, να δώσουμε έτσι και την ευκαιρία να πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Αλλά να τους έχουμε και έτοιμους μετά το 15 λεπτό που θα... Μέχρι τις 7 και 4 είναι να παρακολουθήσουν την προπόνηση. Οπότε μετά από αυτό το 15 λεπτό να τους έχουμε και έτοιμους και να δούμε και εμείς πώς θα κυλήσει η ώρα. Γιατί πρέπει να δώσουμε και την σκητάλη σε Γιώργο Ματζιούκη. Ναι, 7.30 ώρα είναι να μπει ο Γιώργος. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Ένα μικρό έτσι λίγο break αν μπορείς, Βασίλη, έτσι για να μην ξεφύγουμε. Και να είμαστε 5 και 4. Με έχει κολλήσει αυτό το 5 και 4, ρε φίλε. 7 και 4 να είμαστε πίσω. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπουρο 107,4. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε έτσι για το τελευταίο κομμάτι τη ένθετη. Αν θέλει, Παύλο. Λίμπερο στις συνεντεύξεις τύπου. Γενικά, σε όλο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και σήμερα. Πολύ περισσότερο και αύριο, λίγο πριν τον τελικό. Καλύψαμε το πριν. Έτσι τις συνεντεύξεις τύπου, τις φωτογραφίσεις, ένα κομμάτι από την προπόνηση του ΠΑΟΚ, έτσι το σημείο που ο Ρασβάν Τσέσκου είχε μαζέψει τους ποδοσφαιριστές και τους μιλούσε, όπως ήθιστε βέβαια στο ξεκίνημα κάθε προπόνησης να μαζεύει ο εκάστοτε προπονητής των ομάδων για να μιλήσει, έτσι να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Έχουμε Σταύρο. Ναι, ωραία. Καλησπέρα, Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο. Καλησπέρα, παιδιά από την εξωτική και όχι και τόσο ερωτική. Αυτό το έχουμε εμείς εδώ, ναι. Δεν το δίνουμε κάτω. Πρώτη ερώτηση, η οποία δεν έχει να κάνει με ΠΑΟΚ, επειδή άκουγα τις συνδέσεις. Ρε φίλε, πλήρωσες 10 ευρώ για τόστ. 10 ευρώ για τόστ, παιδιά. Με έχουν πάρει 10 τηλέφωνα στο μεταξύ για αυτό το πράγμα. 10-50, να ξέρεις. 10-50. Πού ήταν αυτό, για να μην την πατήσουν όλοι, αγχώθηκαν. Ένας που φάγε το δάσκαλο δίπλα μου. Στο αεροδρόμιο έγινε αυτό? Αυτό έγινε στο σόφιτο του αεροδρομίου. Μην πάει κανείς ποτέ να φάει τόσο σόφιτο του αεροδρομίου. Εννοείται, ρε φίλε, και πιάστηκες κορόιδο. Συγγνώμη που το λέω στον αέρα, αλλά πιάστηκες κορόιδο. Ωραία, δεν πιάστηκε κορόιδο. Εντάξει, άμα δεν το πάθουμε, δεν μαθαίνουμε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι. Όχι, απλά ήξερα ότι θα ήταν ακριβά, δεν περίμενα να είναι 10-50. Σωστό. Εντάξει, έχουμε φάει τόσο σε εποχή που το σόφιτο δεν τα βλέπει. Όχι, δεν βλέπουν το σόφιτο. 10 ευρώ δεν φάγαμε ποτέ. Και τι σε ρώτησαν, να το πατήσουμε? Όχι, όχι, ήταν καλά ψημένο τουλάχιστον. Ήταν σε τοστιέρα. Τι γίνεται εκεί, Σταύρο? Πάμε. Εντάξει, κοιτάξτε, ό,τι διαδικαστικό ήταν να γίνει πριν το τελικό έγινε και χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Γιατί πολλά γράφτηκαν, πολλά υπόθηκαν. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, μιλάμε τώρα για αστειότητες. Αλλά περιμένουμε να τελειώσει λίγο γιατί πολλοί μιλάνε για λογαριασμό μας, αλλά χωρίς εμάς.
και συνδύουμε τα πάντα ξεχωριστούς και αυτοί, για να μάθουν να σέβονται και τίποτα άλλο. Και οι δύο προπονητές μίλησαν, εντάξει, ούτε ο Χιμένες δεν τον ακούω, δεν κάνω τέτοια λάθη. Για τον Λουτσέσκου, τα φυσιολογικά, προσπάθησε να περάσει ένα κλίμα αυτοπεποίθησης της ομάδας του, το πιστεύουν όλοι, ότι η ομάδα είναι ικανή να κάνει τη δουλειά όπως πρέπει, και ότι δεν ασχολείται με το γεγονός ότι παίζει στο ΆΚΑ. Κάτι πολύ, που στεκόμαστε πολύ, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι δεν είναι και το πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ η κάθοδός του σε τελικό σε αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη βέβαια νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου του ελληνικού που ο ΠΑΟΚ είναι αισθητά καλύτερο σε επίπεδο ρόστερ από τον αντίπαλο του. Αρκεί βέβαια αυτό να επιβεβαιωθεί στην διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε, το αυτονόητο του Λουτσέσκου δεν είναι, δηλαδή δεν έχει σχέση με το πρωτάθλημα, είναι άλλο παιχνίδι, είναι ξεχωριστό παιχνίδι. Παρά τις αιχμές που άφηνε ο Λουτσέσκου πάντα έλεγε ότι παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και αυτή είναι η αλήθεια, εντάξει. Ναι. Εχμές και τον τρόπο που πάω έχασε το πρωτάθλημα. Σταυρό. Είναι φυσιολογικό. Σταυρό. Ναι. Από τη χρονιά 2008-2009 έχει να γίνει τελικός στην Ελλάδα, στην οποία να παίζουν πράγματι οι δύο κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες εκείνης της χρονιάς. Το χρονιάς παίξανε. Το ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ήταν ο πρωταθλητής και η ΑΕΚ που είχε την καλύτερη κατά τεκμήριο, δηλαδή ήταν πιο καλή από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, εκείνη τη χρονιά. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Το μόνο που είναι να ευχηθούμε να μην συμβεί το παραμικρό, είτε στην Ομόνοια σήμερα που θα μαζεύονται, είναι από χθες το βράδυ ο παθή του ΠΑΟΚ εκεί, είτε σε οποιαδήποτε άλλο σημείο της Αθήνας και πολύ περισσότερο στο Ολυμπιακό Στάδιο που αυτή τη στιγμή μιλάμε. Θα μαζέψει, μάλλον αύριο, αρκετό κόσμο για το τελικό. Γενικά, συνιστούμε ηρεμία, δεν χρειάζεται. Ό,τι έχει δέχει είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός. Το είπε και ο Λουτσέσκου, άλλωστε δεν μπορεί ένας φύλαθος να καταπιεί εύκολα αυτό που έγινε. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι πρέπει να κοιτάει την επόμενη μέρα και όλα αυτά που συνέβησαν θα τα κρίνουν η ιστορία. Ναι, είναι ένα τεστ, Σταύρο, νομίζω, πέρα και από τους φιλάθλους που θα βρεθούν ούτως ή άλλως στον αγώνα και από πλευράς και ποδοσφαιριστών, έτσι να προσπαθήσουν για αυτοί σε λογικά πλαίσια να αγωνιστούν μέσα, μην έχουμε προκλήσει και όλα αυτά, και από πλευράς των προπονητών. Είναι δύο ομάδες που είναι δυνατές και πρέπει όλοι, νομίζω, να προσέχουμε και την συμπεριφορά μας μέσα στον αγωνισμό. Ακριβώς. Ωραία, Σταύρο, θα σε ακούσουμε ούτως ή άλλως και πιο μετά και αύριο. Είμαστε στο επίκεντρο πλέον εκεί στην Αθήνα. Να είσαι καλά. Έτσι, καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Αυτά λοιπόν από τον Σταύρο Κόλκα. Έτσι μας έδωσε και αυτό το σχολείο του για τα όσα προηγήθηκαν πριν. Όντως δεν έχουμε και πολλά ούτως ή άλλως να πούμε πέρα από τα διαδικαστικά που προηγήθηκαν. Έτσι νομίζω ότι το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται το να φτάσει ο κόσμος, ο πολύ άριθμος ούτως ή άλλως κόσμος, κανονικά αύριο τις πρωινές ώρες στην Αθήνα, στο πρώτο έτσι σκέλος αυτού του τελικού, και φυσικά να γίνει το παιχνίδι χωρίς να ασχοληθούμε ούτε με το τι γίνεται τριγύρω, ούτε με τους διαιτητές, ούτε τι έχουμε. Τίποτα, θα σου δείξω μετά. Ναι. Λοιπόν, αυτά για την ώρα από τα ρεπορτάζ. Νομίζω κλείσαμε έτσι Αθηνών, όπως έπρεπε. Από το LA, από το Λεκανοπέδιο Αθηνών. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε. Καθώς έχουμε διάφορα πράγματα να κάνουμε και εγώ και ο Μίτσος, θα δώσουμε την σκυτάλη μας με ωραίο τρόπο και νόμιμο στο Γιώργο Ματζιούκη. Έτσι, γιατί έχει και ο Ηρακλής αγωνιστική υποχρέωση την Κυριακή. Την Κυριακή. Που θα με νίκη θα κρίνει. Θα σφραγίσει. Θα σφραγίσει. Ίσως και την πρωτιά, λέω εγώ. Ναι, γιατί όχι. Στον όμιλο αυτών των τεσσάρων ομάδων με τα 6 παιχνίδια. Ραντεβού θα δώσουμε πάλι ξανά με τον Δημήτρη ταυτόχρονα πίσω από τα μικρόφωνα την Κυριακή. Ο Δημήτρης θα είναι μαζί σας και αύριο σε αυτή την μαραθώνια αντίστροφη μέτρηση μέχρι το εναρκτήριο λάκτισμα
του τελικού αύριο στις 8.30 ζωντανή μετάδοση εδώ από το Λίμπερο 107,4. Αυτό είναι που περιμένουμε. Εσείς είπαμε θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί η ώρα για μπλε. Στα μικρόφωνα ο Παύλος Δαπτόπουλος και ο Δημήτρης Ζανακτσής. Από τις 5 ο Παύλος ήταν και από πιο νωρίς, από τις 4 και έτσι ένα γεμάτο ωραίο απογευματάκι με τον Βασίλη Καβαδία στην κονσόλα του ήχου. Σας αφήνουμε. Κουνάμε μαντήλι και ώρα για μπλε από τις 7.30 μέχρι και τις 8.30. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4.